Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Επιστρέψαμε στα μυστικά περάσματα που σήμερα έχουν πάρα πολλά θέματα να βγάλουν και ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη εκπομπή, όσοι την είχατε παρακολουθήσει, είχαμε πει ότι σήμερα θα βγάλουμε μια μεγάλη έκπληξη. Τελικά η έκπληξη δεν είναι μόνο μία. Είναι πολλές άλλες και αποκαλύψεις, πολύ μεγάλες, που θα ακολουθήσουν στο ρου της εκπομπής. Πάμε αμέσως να δούμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Ο κύριος Βαρελάς, όπως πάντα, κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρελά, για να μας πείτε τα νέα του διαδικτύου. Δίπλα του ο κύριος Νίκος Κατσαρός. Με ιδιαίτερη χαρά και πάλι, κύριε Κατσαρέ, κοντά μας, γιατί σήμερα θα θίξουμε αυτό που πάλι υποσχεθήκαμε, το μεγάλο κομμάτι του κώδικα Alimentarius. Δηλαδή του διατροφικού κώδικα, τι είναι, τι πρόκειται να συμβεί, τι ήδη γίνεται, τι θα γίνει. Έτσι. Και τι υποκρισίες. Και τι κυκλώματα υπάρχουν πίσω από αυτό. Βεβαίως. Σήμερα να τα αποκαλύψουμε όλα. Όλα, κύριε Κατσαρέ. Και το Σάββατο στην ομιλία που θα κάνετε, Δωδώνης 36 στον Κολωνό, 7 η ώρα με ελεύθερη είσοδο για όλους και όλους, να πούμε αυτά που δεν θα προλάβουμε εκ των πραγμάτων να πούμε στην εκπομπή και να τα ανοίξουμε ακόμα περισσότερο. Με ιδιαίτερη χαρά επίσης κοντά μας ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης, ιδιωτικός δεντέφθυρος. Κύριε Τσούκαλη, το έργο που έχετε κάνει τεράστιο. Και συγχαρητήρια. Καθήκον του καθενός είναι, δεν αισθάνομαι έτσι. Προς την πατρίδα, όχι, πρέπει να αναγνωρίζει. Ο καθένας πρέπει να το κάνει, γιατί είναι τεράστιο. Αφού η πατρίδα μας πρέπει να περιφρουρεί στον πολιτισμό. Δεν νιώθω ότι κάνω, ειλικρινά δεν το λέω από σεμνότητα. Δεν νιώθω όμως ότι κάνω κάτι παραπάνω από αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι. Κανονικά έτσι ήταν. Θα ήταν. Όχι. Εάν υπήρχε έτσι συνείδηση, νομίζω, σωστή, και αν υπήρχε διδαχή, νομίζω, σωστή από τα σχολεία, τι είναι η πατρίδα μας. Η συνείδηση πρέπει να την έχουμε, γιατί ο πολιτισμός μας. Η κληρονομιά του πολιτισμού είναι ό,τι πιο σημαντικό. Και σήμερα θα μας αποκαλύψετε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αρχαιότητες που φύγανε από τη Βόρεια Ήπειρο, και το, σας προλαμβάνω το πάνελ, από τη Βόρεια Ήπειρο λέω, γιατί είμαι και Ηπειρώτης, είμαι Γιαννιώτης, οι οποίες πραγματικά είναι τεράστιας αξίας και επί μια εικοσαετία φεύγαν και μάλιστα θα πρέπει να ελεγχθεί και κατά πόσον αξιωματούχοι Αλβανοί βοηθούσαν σε αυτό. Να τα δούμε όλα λοιπόν. Να αποκαλύψουμε το κύκλωμα. Οι οποίοι θα πρέπει να ντρέπονται. Να τα αποκαλύψουμε όλα, κύριε Τσούκαλη. Γι' αυτό είναι αυτή η εκπομπή, για να φέρνουν τα πάνω κάτω. Για να αποκαλύπτει αυτά που δεν ακούγονται αλλού και δεν τα βλέπουμε αλλού. Και βεβαίως μαζί μας ο κύριος Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που σας την εκπομπή. Και αυτά που θα μας πείτε σήμερα, κύριε Γεωργίου, είναι τρομακτικά. Έχετε κάνει μια έρευνα, μας έχουν πει ευρώ, δολάριο, ευρώ. Δραχμή, euro. Καλά το είπατε, και δολάριο τώρα. Και τώρα προκύπτει. Τώρα τα διλήμματα είναι πάρα πολλά. Όλοι τρέχουν για εναλλακτικές λύσεις, γιατί η δραχμή σε καμιά περίπτωση δεν συμφέρει και θα το αναλύσω αυτό. Και θα τα δούμε στην πορεία πώς μπήκαμε τώρα και στην έννοια, στην εναλλακτική λύση δραχμή-δολάριο. Το οποίο δεν το ακούμε να λέγεται και αν κυκλοφορεί. Κυκλοφόρησε σε κάποια περιοδικά. Κυκλοφόρησε. Δηλαδή, και μόνο το κόψανε. Σε οικονομολογικούς και σε. Αυτό και μόνο αυτό το γεγονός εμένα μου παραξενεύει. Και θα θέλαμε να μας τα πείτε όλα στη συνέχεια τι γίνεται, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τους συμπατριώτες και συμπατριώτησές μας. Βέβαια. Κύριε Καρποδίνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Μόνιμος συντονιστής εκπομπής. Και κύριε Καρποδίνη. Θα εκνευριστούμε και σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή είναι σίγουρο. Αλλά και θα χαρούμε και πάρα πολύ. Διότι άλλο αυτό. Μεγάλες αποκαλύψεις. Γι' αυτό θα εκνευριστούμε. Έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Και πάμε αμέσως στο μεγάλο πρώτο θέμα. Και μπαίνουμε καταιγιστικά. Θα θυμάστε ότι πριν από κάποιους μήνες, και ήδη και στην προηγούμενη εκπομπή είχε έρθει εδώ και ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσόνας, μιλήσαμε για το ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλέους και είπαμε ότι πήγε συνεργείο, καθάρισε το χώρο, γίνανε κινήσεις πολύ σημαντικές με σκοπό, σε συνεργασία με το Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας και την ΚΑΠΑ ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς, που οφείλω να τους ευχαριστήσω θερμά και τους δύο φορείς, περνάμε στο νέο στάδιο, στο εξελιχτικό στάδιο, την ακόμα μεγαλύτερη ταυτοποίηση και εξέλιξη και ανάδειξη του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλέους. Για να γίνουν αυτά βέβαια πρέπει να ακολουθηθεί ένας συγκεκριμένος δρόμος επιστημονικός. Η ΚΑΠΑ ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ Εφορία ήδη μελετάει το χώρο, ήδη γίνονται έρευνες, ούτως ώστε να έχουμε την τελική έκθεσή της σχετικά με το εάν είναι ή δεν είναι το μνημείο του Θεμιστοκλέους. Αυτά όμως που θα ακολουθήσουν στην συνέχεια, όπως θα δείτε στις οθόνες σας,
λύνουν πολλούς γρίφους. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο, όταν από αυτή την εκπομπή που ξεκίνησε την ανάδειξη του μνημείου, προχωρήσαμε στη συνεργασία με το Δήμο. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι το Δήμο και Ρατσινίδη Δραπετσιώνας και προσωπικά τον κύριο Τζανή. Προχωρήσαμε λοιπόν στην επόμενη φάση, τον καθαρισμό του μνημείου, μετά από την άδεια της ΚΣΤ Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς, που παρευρίσκεται και ο κρατικός αρχαιολόγος, που με πολύ μεγάλη, με μεγάλη αγάπη στάθηκε και αυτός, όπως θα δείτε στη συνέχεια, κοντά στο μνημείο. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Αυτά κάνει, φίλες και φίλοι, αυτή η εκπομπή. Βλέπετε, άμεσα καθαρίστηκε ο χώρος. Θα δείτε και συνέχεια τα πλάνα που είναι καθαρισμένος, καμία σχέση με το σκουπίδι αργείο που ήταν μέσα. Στον χώρο των λοιπασμάτων, των πρώην λοιπασμάτων, επαναλαμβάνω, που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, είχε αναλύσει ο κύριος Κατσαρός και το καταστροφικό ρόλο που παίξαν τα λοιπάσματα, το εργοστάσιο αυτό το συγκεκριμένο στην περιοχή. Ευτυχώς τώρα δεν υφίσταται. Ευτυχώς το ξαναλέμε. Και βεβαίως, όπως θα δείτε στη συνέχεια στο επόμενο αποκαλυπτικότατο βίντεο, βγαίνει η μεγάλη αποκάλυψη. Πρέπει να ευχαριστήσω εδώ θερμά για άλλη μια φορά, γιατί είναι μεγάλο το έργο. Είναι πολύ σημαντικό και ο Δήμος και η τοπική εφορία αρχαιοτήτων, η ΚΣΤ, να συμβάλλουν σε αυτό το έργο. Και βεβαίως τον αρχαιολόγο, τον Γιώργο τον Σπυρόπουλο, που θερμά τον ευχαριστώ, διότι με ζήλο από κοντά ήρθε, είδε και ασχολήθηκε με το μνημείο, να δούμε τι είναι στην Ελλάδα. Από το φιλότιμο γίνεται κάτι στην Ελλάδα. Και όσο έβλεπα το βίντεο αυτό, σκεφτόμουν ότι η Αμερική Φερρυππίνη, η οποία δεν έχει ιστορία, δεν έχει αρχαιότητες. Και αυτό και δεν έχω νόμο περί αρχαιοτήτων.
αναδεικνύουν τις αρχαιότητες άλλων χωρών σε γκαλερί, σε ιδιωτικά μουσεία, σε μουσεία κρατικά αν θέλετε, και δεν έχουν δικά τους πράγματα. Εμείς που είμαστε γεμάτοι από αρχαιότητες, δεν θα έπρεπε να τα αναδεικνύουμε αυτά περισσότερο? Δεν θα έπρεπε να τα περιποιούμαστε? Αυτό. Και βέβαια εγώ θα πω το εξής: οφείλουμε και σαν ιδιωτική πρωτοβουλία να κάνουμε πολλά. Διότι κάνοντας πολλά σαν ιδιωτική πρωτοβουλία θα αναδείξουμε τον πολιτισμό μας, θα βοηθήσουμε το κράτος, θα βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας. Έχουμε έναν πραγματικό πλούτο. Δεν είναι τυχαίο το ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποκαλείται πλούτος. Είναι ένας πλούτος πολύ σημαντικός, αρκεί να τον αξιοποιήσουμε δεόντως. Κύριε Τσούκαλη, ήδη μεταξύ μας έχουμε αρχίσει τη συνεργασία η οποία διευρύνεται και θα διευρυνθεί ακόμα. Και μπορεί να αποδώσει πάρα πολλά. Πάρα πολλά και σε άλλους. Να καταλάβουμε ότι ο πολιτισμός είναι υπόθεση όλων. Κύριε Κατσαρέ, και εσάς θα σας θέλουμε, γιατί προχωράνε κάποια πολύ μεγάλα σχέδια για την ανάδειξη ακριβώς του πολιτισμού μας, της κληρονομιάς μας, της διατροφής μας, του περιβάλλοντος, για όλα αυτά λοιπόν. Ναι, αλλά με λύπη βλέπουμε, κύριε Πεξία, την ίδια ώρα τα μουσεία μας να είναι σχεδόν εγκαταλειμμένα. Τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν κάτι τέτοιο και είναι κρίμα, πολύ κρίμα, κάποιοι ασυνείδητοι να μεταφέρουν ό,τι καλύτερο έχουμε, ό,τι ανεκτήμητο έχουμε. Δεν πρέπει να το αλλάξουμε όμως αυτό. Μπράβο, είπατε μουσεία. Δεν πρέπει να το αλλάξουμε, βεβαίως. Προ 2-3 ημερών ήμουν ο ίδιος στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Πατσίων. Το Εθνικό Αρχαιολογικό. Το γνωστό. Το οποίο έχει 7 ευρώ είσοδος, οι μισές αίθουσες ήταν κλειστές. Στον Πάνω Όροφο νομίζω. Ο Πάνω Όροφος επίσης. Ναι. Μισές... Λόγω ελλείψεως προσωπικού. Και λέω, χάρη παιδιάς, λέω γιατί δεν έχετε και μισό εισιτήριο, γιατί να πληρώσω όλο το εισιτήριο για το μισό μουσείο. Εδώ πάλι δεν βγάλαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Και όχι... 3 ώρα κλείνει, κύριε Πεξή, και απόξω ήταν πούλμαν τουρίστες που έρχονται από τον πλανήτη και όλο τον πλανήτη και δεν ξέρουν τι ώρα είναι τα μουσεία. Δηλαδή είναι δυνατόν καλοκαίρι να κλείνει το μουσείο 3 ώρα. Και μετά λέμε δεν έχουμε έσοδα. Και μετά λέμε δεν μπορούμε, ναι, έχουμε χρέη. Να το πούμε στην καθημερινότητα. Αυτά είναι μαγαζιά που τους φέρνουν λεφτά και τα σνομπάρουν για αυτά. Όλα δηλαδή, αυτά όμως πρέπει να αλλάξουν. Και πρέπει να αλλάξουν μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία που πρέπει να σπρώξει σε συνεργασία με τους κρατικούς φορείς, που πρέπει να σπρώξει τους κρατικούς φορείς, ούτως ώστε να αρχίσουν να αλλάζουν, να περπατάει το θέμα από να αλλάζουν νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξουν. Ενδεχομένως πολλές φορές γίνονται και γραφικοί. Γραφικοί, ναι. Στα μάτια κάποιων ξύπνιων. Παλαιότερα, αν θυμάστε. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία όμως. Παλαιότερα, αν θυμάστε, θα το πω, στην εκπομπή του Χαλάβελα, είχε βγει ένα σύμπλεγμα ταφικού μνημείου στοιχείο, 150 τάφοι περίπου. Θέλαν να το θάψουν για να γίνει σούπερ μάρκετ. Ήταν εκεί αρχαιολόγος η κυρία Αρχοντίδου, το καταθέτω γιατί έχει δημοσιευτεί. Πάει δημοσιογράφος να της πάρει συνέντευξη μέσα στον περίβολο ταφικού μνημείου. Κοίτανε τα φορτηγά και σηκώνανε με ημάντες τις πλάκες. Ευτυχώς από τότε έχουν αλλάξει πράγματα και θα αλλάξουν ακόμα περισσότερο. Τα λέμε για να θυμίζουμε, νομίζω ότι ξεχνάμε. Κύριε Καρποδίνη. Αλλά δεν είναι όλο τυχαία. Κύριε Καρποδίνη, αυτή η εκπομπή δεν γίνεται για να κλαψουρίζουμε. Ότι απλά, κλαψουρίζουμε. Ότι θα το εξηγήσω στους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Το καταθέτουμε. Εμείς τα καταθέτουμε. Έτσι. Και επιβραβεύουμε αυτούς τους ανθρώπους τις προσωπικές και συλλογικές πρωτοβουλίες. Τους αρχαιολόγους, τους αρχαιοφύλακες, τους ανθρώπους του πολιτισμού γενικότερα που ασχολούνται και αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τα ισοπεδώνουμε. Παρακαλώ, κύριε Γεωργίου. Ακριβώς. Κύριε Μπεξή, εμείς εξάγουμε πολιτισμό. Τι σημαίνει αυτό? Έρχονται οι τουρίστες και έχουμε έσοδα. Τα έσοδα αυτά που τα εντάσσουμε στον τρίτο γενή τομέα της οικονομίας μας ως παροχή υπηρεσιών είναι σημαντικά, διότι μας δίνουν τη δυνατότητα εκτός των άλλων να προβάλλουμε την πατρίδα μας και τον πολιτισμό μας που έρχεται από πολύ μακριά, να αντιμετωπίσουμε τα έξοδα που έχουμε για τη συντήρηση του πολιτισμού και να συμπληρώσουμε και τα ελλείμματα που έχουμε στο ισοζύγιο πληρωμών. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά κύριε Γεωργίου, δεν μπορεί να πει. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό. Παύλα ο Μπεξής στην Κρήτη και να ανοίγει το μουσείο μετά από 7 χρόνια, να πηγαίνει κάπου αλλού η εκπομπή Παύλα ο Μπεξής με το συνεργείο σε ένα άλλο μουσείο όλοι και μαζί, μετά από 7 χρόνια πιέζουμε, ή μετά από 80 χρόνια η προκειμένη περίπτωση που την οποία συζητάμε έχουμε τώρα. 80 και πάμε να δούμε, δηλαδή, και πάμε να δούμε τώρα, και πάμε να δούμε τώρα την άλλη όψη. Την άλλη όψη, κύριε Τσούκαλη. Αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη που φαίνουμε σήμερα στην εκπομπή που βγάζετε εσείς. Αρχαιοκαπηλεία από τη Βόρειο Ήπειρο. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Η δεκαετία, 20ετία 90-2010 είναι μια 20ετία η οποία πραγματικά έχει δημιουργήσει πολύ δάκρυ στον πολιτισμό μας.
Όλες οι οικογένειες με το τέλος του πολέμου, οι ελληνικές οικογένειες της Βορείου Ηπείρου, και καλά κάνανε, κρύψανε αρχαιότητες για να μην τις καταστρέψει το καθεστώς της Αλβανίας, το σκληρό καθεστώς εκείνο. Εικόνες από εκκλησίες, δημόθυρα, έργα τέχνης τα οποία δεν μπορεί να φανταστεί κανείς την τελειότητα και την αξία τους. Και το λέω γιατί πριν από αρκετά χρόνια με έναν συνάδελφό σας δημοσιογράφο έκανα μια έρευνα και πήγα μέχρι τη Via Veneto στην Ιταλία, όπου ψάξαμε αρκετά πράγματα. Σιγά σιγά όταν περάσαν τα χρόνια και ανοίξαν τα σύνορα με την Αλβανία, άρχισαν όλοι οι επιτίδιοι να βγάζουν τις αρχαιότητες και να τις ξεπουλάνε. Ασχολήθηκα τότε, είχα τη χαρά να ασχοληθώ και με ένα κύκλωμα της κυρίας Λέτας, όπου είχε 2-3 οικογένειες στην Αλβανία, τους έδινε 5-6.000 μισθό το μήνα, που ήταν πάρα πολλά χρήματα, και τους έλεγε ότι δεν χρειάζεται να κάνετε να δουλεύετε, θα ασχολείστε με τη συλλογή αρχαίων που υπάρχουν στην περιοχή. Τότε λοιπόν ένα ταξίδι των αρχαιοτήτων προς τα Σκόπια και προς την Ιταλία, φεύγανε για τα Σκόπια ενταλίκες γεμάτες. Ποια εποχή κύριε Ζουγκάτη? 1990-95. Μάλιστα. Γεμάτες ενταλίκες αρχαιότητες. Βεβαίως, ενταλίκες ολόκληρες. Έχουμε μαρτυρίες από μαφιόζους Αλβανούς, αλλά και από πληροφορίες που πραγματικά είδαμε οι ίδιοι με τα μάτια μας. Όταν είχα την ιστορία της Λέτας, κακά τα ψέματα, το ψάξαμε το θέμα πάρα πολύ καλά. Το έχετε γράψει και στο βιβλίο σας. Το έχω γράψει και στο βιβλίο μου, βεβαίως, το οποίο είναι να εκδοθεί. Οι δε Ιταλοί ερχόντουσαν με τα κότερα, μένανε μια-δυο μέρες και γινότανε χαμός, φορτώναν συνέχεια αρχαιότητες, τα πέραν στην Ιταλία και είχαν το δρόμο τους. Υπολογίζεται ότι πάνω από 3-4 χιλιάδες αρχαιότητες φύγαν τη δεκαετία του 90. Από τη Βόρειο Ήπειρο. Και δυστυχώς υπάρχουν πληροφορίες ότι και Αλβανοί αξιωματούχοι βοηθούσαν, διότι δεν θέλανε τον ελληνικό πολιτισμό, ειδικά κατά αυτούς στη νότιο Αλβανία που είναι Βόρειο Ήπειρος. Οι Έλληνες που ζουν εκεί, τα ονόματα των πόλεων, δεν θέλανε να υπάρχει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, δεν ήθελαν να τους θυμίζει τίποτα από τον πολιτισμό των Ελλήνων. Και αυτά τα έργα τέχνης, μήπως ανιχνεύσατε κάποια από αυτά εκτός Αλβανίας? Τα περισσότερα από αυτά φεύγαν διαμέσου Ιταλίας, μάλιστα στην Ιταλία, στη Via Veneto, το έχουμε ξανασυζητήσει, κοντά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία της Ρώμης. Υπήρχε μια γκαλερί όπου συνέτεροι ήταν ένας Ιταλός και ένας Αλβανός μαφιόζος. Από εκεί λοιπόν τα πέραν και τα σπρίζαν, τα ξεπλένανε και τα προωθούσαν για την... Και αυτά τα βάζαν στις βιτρίνες και τα πουλάγανε. Τις εικόνες, ειδικά τις εικόνες και τα βημόθυρα και τα τέμπλα, τα βάζαν στις εικόνες. Αλλά πίσω, στις βιτρίνες. Πίσω όμως από τις βιτρίνες, διότι κακά τα ψέματα, υπάρχουν γκαλερίστες οι οποίοι δουλεύουν νόμιμα και θα πρέπει να τους επικροτούμε. Σωστά. Υπάρχουν όμως και γκαλερίστες οι οποίοι έχουν μια βιτρίνα, μια γκαλερί, και πίσω από τη βιτρίνα αυτή ξεπουλούν αρχαιότητες. Εγώ έχω βγάλει δουλειές έτσι. Έχω στείλει συνεργάτες μου σε ανθρώπους που είχαν πληροφορίες, τους πλησιάσανε και τους είπαν ότι ενδιαφέρονται για κάτι πιο σημαντικό, κάτι που να είναι αρχαίο, και τελικά πέσαν στην παγίδα και συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές. Λοιπόν, άρα αυτά φεύγανε λοιπόν, κύριε Τσούκαλη, από τη Βόρεια Ήπειρο κυρίως και κατευθύνονται προς Ιταλία. Έτσι. Και διαμέσου Ιταλίας φεύγανε για Ελβετία, για Μόναχο. Μόναχο, έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι οι περισσότερες αρχαιότητες που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα έχουν κατευθυνθεί για το Μόναχο. Έχει γίνει έρευνα πάνω σε αυτές τις καταγγελίες? Υπάρχουν στατιστικές, τις διαβάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή σας, και μάλιστα οι περισσότερες περιπτώσεις καταγραφής έχουν αποδειχθεί ότι είναι από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία. Αυτούς που σήμερα μας εκθέτουν. Εγώ δεν θέλω να είμαι μηδενιστής και θα πω ότι υπάρχουν και έντιμοι Γερμανοί που μας υποστηρίζουν. Βεβαίως και υπάρχουν. Και ήδη υπάρχει, θα δούμε κύριε Βαρελά μετά, το ποίημα του νομπελίστα του Γερμανού υπέρ της Ελλάδος, που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και έβγε του. Βεβαίως και δεν έχουμε εμείς εδώ συλλογικές ευθύνες σε αυτήν την εκπομπή. Φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις θα γυρίσουμε, μην φύγετε καθόλου από τις οθόνες σας, με το που μπαίνουμε, σας έχω μια πολύ μεγάλη έκπληξη.
Όμιλος Οικοδομικών Επιχειρήσεων Σουρλί. Διαμερίσματα, αντιπαροχές, εξοχικές κατοικίες σε βουνό και θάλασσα, ανακαινήσεις. Η εταιρεία μας σας προσφέρει σήμερα ποιοτικά κατασκευασμένα διαμερίσματα από 65 τετραγωνικά έως και 130 τετραγωνικά, είτε ετοιμοπαράδοτα είτε υποκατασκευή, στις περιοχές της Νίκαιας, της Νεάπολης και του Πειραιά, σε ιδιαίτερα συμφέρουσες για την εποχή τιμές. Επίσης, για τους λάτρες του βουνού, η εταιρεία μας στον Παρνασσό, 17 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο, στο Πολύδροσο, σε ένα καταπράσινο χωριό, έχει πέτρινες αυτόνομες μεζονέλες 170 τετραγωνικών μέτρων. Ενώ για τους λάτρες της θάλασσας, αυτή την εποχή αναγείρουμε συγκροτήματα αυτόνομων κατοικιών σε ιδιόκτητα παραθαλάσσια οικόπεδά μας στο νησί της Κύθου από 65 μέτρα έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Τέλος, η εταιρεία μας με τα εξειδικευμένα συνεργεία της αναλαμβάνει την ανακαίνιση του παλιού σας διαμερίσματος ή καταστήματος. Θα μας βρείτε στην Νίκαια Αττικής, στη λεωφόρο 28 Οκτωβρίου 38 Β στον Ημιόροφο, στα τηλέφωνα 210-49-02000-4936-737. Μάριος Ταπουντζής. Από το 1975 ειδικευόμαστε στις πωλήσεις, σε ανταλλαγές, ανταλλακτικά και αξεσουάρ μηχανών. Άμεση εξυπηρέτηση. Εγκρίσεις δανείων αυθημερών με το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς, με ή και χωρίς προκαταβολή άνους παρακράτησης κυριότητας. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Suzuki Σφακιανάκη ΑΒΕ. Μεγάλη γκάμα από μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες. Κάντε τώρα τη σωστή επιλογή, Μάριος Ταρπουντζής. Η πείρα μας εγγυάται. Επιστρέψαμε και όπως σας είπα από σήμερα θα έχουμε μία μόνιμη έκπληξη. Μια πολύ ευχάριστη μόνιμη έκπληξη, διότι η εκπομπή αυτή, τα μυστικά περάσματα, αποκτούν και συμπαρουσιαστή. Μαζί μας λοιπόν η Μαρία Παλικάρα. Μαρία, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Χαίρετε, σας καλωσορίζω. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Όταν πάρα πολλά να πούμε και να αναλύσουμε πάνω στον ελληνικό πολιτισμό, πάνω σε όλα αυτά που βλέπουμε. Θα με βοηθήσεις πάρα πολύ. Ο πολιτισμός είναι το πιο σημαντικό πράγμα για την ιστορία του ελληνικού έθνους. Και είπες και τη μαγική λέξη. Ελληνικό έθνος. Είναι αυτό... Να μην λέει τέτοιες λέξεις. Είναι αυτό που δεν θέλουν να ακούνε, έτσι. Ελληνικό έθνος. Ναι, εμείς πιστεύουμε στο ελληνικό έθνος. Και έχεις μπροστά σου και το ηχόρ, έτσι. Ναι, το μηνιαίο περιοδικό ηχόρ. Σήμερα βγήκε. Να το δείξουμε. Να το δείξουμε στις κάμερες. Το τελευταίο τεύχος είναι αυτό. Και κοιτάξτε, δείτε ποιο θέμα έχουμε πρώτα. Έχουμε το δελφικό ε. Την απόκριφη και μυητική σημασία του. Φανταστικό θέμα. Θα δούμε δηλαδή τι είναι το ε, λένε το ή το ενδελφής. Το ε, δηλαδή των δελφών. Και δεν μας έχουν πει τι είναι αυτό. Ο κύριος Κατζηγιαννάκης λοιπόν έχει κάνει μια εκπληκτική έρευνα μαζί με τον κύριο Σπετσιωτάκη που λένε και τη μυητική και απόκριφη σημασία του και άλλα πολλά. Και αυτό που είπες, ο πολιτισμός μας είναι η βάση μας. Άμα δεν έχουμε πολιτισμό. Δεν έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι είναι. Η αρχή του ελληνικού έθνους, ο πολιτισμός και η ιστορία του. Και εσείς, η νέα γενιά, πρέπει να αναλάβετε τα ηνία, να προχωρήσει αυτή την υπόθεση. Έχουμε μαζί πάρα πολλά να κάνουμε. Πάρα πολλά να κάνουμε. Κύριε Καρποδίνη, πώς σας φαίνεται. Η λέξη έθνος αρχίζει από ε. Και πώς σας φαίνεται η κυρία. Το δελφικό ε. Να ευχηθούμε να είναι δυνατή. Επιτυχής η παρουσία της. Μην ξεχνάμε ότι είναι και φιλόλογος. Είμαι και φιλόλογος. Ακριβώς. Και ομορφαίνει και την παρέα μας. Είναι φιλόλογος και με ευρυθέστατη γνώστρια της ελληνικής γραμματείας και του ελληνικού πολιτισμού. Θα μας βοηθήσεις λοιπόν, αγαπητή Μαρία, πάρα πολύ. Η Μαρία έχει και ένα γονίδι από τον πατέρα της, ο οποίος είναι χρόνια φίλος μου. Και πιστεύω ότι η επιτυχία είναι δεδομένη. Σίγουρα. Γιατί αν κρίνω την πορεία του μπαμπά της, για τον οποίο πρέπει να είναι περήφανη, λοιπόν δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η πορεία θα είναι ανωδική. Καλή επιτυχία, Μαρία. Κύριε Κατσαρέ, να καλωσορίσουμε τη συμπαρουσιάστρια στην εκπομπή μας. Μαρία, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσαρέ. Και με τον κύριο Βαρελάκη να συνεργαστείτε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και από μένα, βεβαίως. Διότι μαζί θα βλέπουμε τα θέματα, θα βλέπετε τα θέματα του διαδικτύου, θα ανταναλύεται και θα βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα να ακούσουμε, κύριε Τσούκαλη, αυτά που λέγατε και να μας βγάλετε και άλλες βόμβες πάνω στην αρχαιοκαπηλεία και το κύκλωμα της Βορείου Υπήρου προς την Ιταλία. Κύκλωμα. Ξέρετε ότι φτάνω στο σημείο να πουλούνται κούρι για 1 εκατομμύριο δραχμές όμως. Ποια περίοδο? Πριν από 15-20 χρόνια. Τον οποίο η πραγματική αξία είναι. Καταρχάς για μένα δεν υπάρχει αξία. Ναι, το ασφαλώς. Μιλάμε για ουσιαστικό κτίριο. Με όρους όμως. Ένας κούρος μπορεί να στοιχίζει και 5 και 6 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν που είχε καταντήσει. Σωστή ερώτηση που κάνατε. Το κύκλωμα αυτό. Γιατί οι Αλβανοί τότε, μέσα στη φτώχεια τους,
μέσα στην κακομεριά τους ξεπουλούσαν τα πάντα. Το ένα εκατομμύριο δραχμές είναι 3 χιλιάρικα σήμερα, έτσι. Για να το κακό όμως ξέρετε ποιο είναι. Ότι συμμετείχαν και πατριώτες μας εκεί. Εμένα και αυτό με πονάει. Γι' αυτό και καμιά φορά, παρότι δεν είναι του χαρακτήρα μου, λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι οι εθνικοί μειοδότες. Έφευγε, έχουμε πληροφορία, το 1992-93, όπου έφυγε μία νταλίκα από την Αλβανία, πέρασε στα Σκόπια και είχε μέσα στο εσωτερικό της, στα σωθικά της νταλίκας και γύρω γύρω υπήρχαν άλλα εμπορεύματα και περνούσαν άνετα, γιατί όπως ξέρουμε δεν είναι ούτε ναρκωτικά ούτε άνθρωποι για να μυρίζουν στα σύνορα. Τίποτα. Λοιπόν, 4-5 κυβότια με αρχαιότητες ελληνιστικών χρόνων και διαφόρων εποχών. Μπορεί να τα περνάγανε και ως οικοδομικά υλικά, και σαν οικοδομικά υλικά. Και μάθαμε λοιπόν τότε ότι για όλη αυτή τη συλλογή των αρχαιοτήτων κάποιοι επιτίδη είχαν πάρει 200.000 δραχμές. Θεωρείτε ότι ο ελληνικός πολιτισμός μετέρεται σε χρήματα? Όχι, δηλαδή... όχι βέβαια. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει για πάρα πολλούς λόγους υπάρχει μια καταγραφή και πρέπει να υπάρχει και μια μουσιακή αξία. Σωστό. Για μένα δεν υπάρχει τιμή για τον ελληνικό πολιτισμό και για άλλους πολιτισμούς, δεν είμαι ρατσιστής. Και οι Αιγύπτιοι είχαν έναν πολιτισμό. Τον πολιτισμό του, ακριβώς. Αλλά για τους δικούς μας. Δεν είναι εγωιστικό να πούμε ότι είμαστε ίσως ο πρώτος πολιτισμός. Είδατε όμως. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή μας έχουν μάθει να μετράμε. Μετράμε όλα με χρήματα. Λοιπόν, δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να αξιολογήσω οικονομικά τον πολιτισμό μας. Βέβαια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι για πάρα πολλούς λόγους, για νομικούς λόγους, για λόγους επιστημοσύνης, υπάρχουν κάποιοι κατάλογοι και λένε ότι ένα κυκλαδικό εδόλιο μπορεί να κοστίσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, και εδώ έρχομαι να μου πούνε οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί, οι Βόρειοι, τι έχουν να μας επιδείξουν. Να ρωτήσω. Ξέρετε κάτι, στην Αμερική, κύριε Καρποδίνη, δεν υπάρχει νόμος περί αρχαιοτήτων. Γιατί? Να ρωτήσω κάτι εύλογο. Βεβαίως. Το σκέφτηκα τώρα μόλις. Υπάρχει ο νόμος περί αρχαιοκαβιλίας κλπ. Η Ευρώπη είναι ενιαίο κράτος. Ναι. Νομικό-οικονομικά, έτσι. Γιατί δεν θεσπίζει ένα νόμο οι Βρυξέλλες μέσα στην Ευρώπη να μην έχουν καμία αξία αυτά, οπότε δεν θα μπορούν να τα πουλάνε οι αρχαιοκάβιλοι. Τώρα, αν το πάνε στην Αφρική, στην Ασία, στην Αμερική, είναι άλλο θέμα. Μέσα στην Ευρώπη να συλλαμβάνονται. Δηλαδή, πώς φεύγει κάτι από εκεί στην Ιταλία? Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Να σας πω κάτι. Αρχαιοκαβιλίες υπάρχει, υπάρχει συνεργασία. Υπάρχει. Okay, αν βγει μια νομοθεσία κοινή στην Ευρώπη, δεν θα ισχύει συνεργασία. Αυτό ότι πήγε στην Ιταλία, θα συμπληθούν εκεί. Συνεργασία υπάρχει. Αυτή δεν την έχουμε δει ποτέ. Λοιπόν, κάνουν δουλειά, αλλά τη δουλειά θα πρέπει να την κάνουμε πρώτα εμείς. Αυτό είναι στον ιδιώτη. Το κράτος πώς συμπεριφέρεται, δηλαδή τα 27. Δηλαδή φεύγει κάτι από εδώ και πάει στην Πολωνία, στη Δανία και μπαίνει σε ένα μουσείο. Πώς βρέθηκε εκεί? Πάμε, είναι μουσείο όμως, και κλεμμένο, δεν μπορεί να το δεχτεί. Πάμε όμως, μεγάλο, πάμε να δούμε όμως το κομμάτι του διαδικτύου. Ωραία, ο κύριος Βαρλάς. Κύριε Βαρλά. Από την εκπομπή μας, το site μας, τα μυστικά περάσματα, μπορούν οι φίλοι να μπουν και να δουν μια δημοσίευση που έχουμε σήμερα, η οποία θα δώσει κάποια χαρά. Πρόκειται για τον ορυχάλκινο τρίποδα του Απόλλωνος, ο οποίος υπήρχε στους Δελφούς. Αυτό τι ήταν? Ήταν ένα μνημείο νίκης των Ελλήνων κατά των Περσών, γιατί από τη μάχη των Πλατεών, το 479 π.Χ. Με πρωτοβουλία του έφορου, του κυρίου Θεμελή, του κυρίου Πέτρου Θεμελή. Ο Πέτρος Θεμελής, μεγάλος Έλληνας αρχαιολόγος. Έτσι. Ο οποίος από το 1976 έχει αντιγράψει αυτό το μνημιακό κομμάτι. Ναι, ναι. Θα κατασκευαστεί ένα παρόμοιο, ένα ακριβώς αντίγραφο, ίδιο, ένα αντίγραφο στη θέση των Δελφών, που υπήρχε. Το γνήσιο του οποίου βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Να διαβάσουμε και λοιπόν, το μνημείο της νίκης των Ελλήνων εναντίον των Περσών στη μάχη των Πλατεών το 1609 π.Χ. Στείνεται και πάλι στους Δελφούς. Αυτό που μόλις είπατε. Πρόκειται για το τρίποδα με τους όφις ύψους 6 μέτρων, το οποίο μόνο ηλίθινη βάση έχει απομείνει στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, ενώ ένα τμήμα του, το υποστήριγμα συγκεκριμένα, το οποίο είναι ένα χάλκινο τρικέφαλο φίδι, βρίσκεται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. 6 μέτρα, ναι. Τεράστιο έργο. Τεράστιο έργο. Με πολύ γαρυγία. 6 μέτρα.
Αυτό μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη επί Βυζαντίου, Βυζαντινό χρόνο από τον Κωνσταντίνο, τον Μέγαρο Κωνσταντίνο, ως μνημείο συμβολικό θεμέλιο της νέας πόλης της Κωνσταντινούπολης. Και έμεινε εκεί, σε μια περιοχή που τώρα ονομάζεται, σε μια πλατεία που ονομάζεται Σουλτάν Αχμέτ. Και λείπει και το πάνω στο μέρος, κέντρο, στο κέντρο είναι. Έχουν σπάσει τα κεφάλια των φιδιών. Άρα, δεν τυχαίο έτσι. Άρα αλλάζουν πράγματα, αλλάζουν πράγματα. Το καλό είναι αυτό ότι αρχίζουμε πάλι και επιστρέφουμε, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Είναι καλό να γίνονται πράγματα. Ακριβώς για να τα βλέπει ο κόσμος σιγά σιγά πώς θα. Εγώ θα ήθελα όμως να είναι το αυθεντικό. Όλοι αυτό θα θέλαμε. Επιστρέφετε αυτό ή θα στείλετε ένα αντίγραφο. Αντίγραφο. Άρα δεν επιστρέφετε. Αυτό που κάνει αυτή η εκπομπή είναι αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Να βγάζουμε πράγματα, να ανεβάζουμε το ηθικό επιτέλους και να λέμε ότι ναι, γίνονται. Και όλα τα θετικά τα προβάλλουμε. Και να παρακολουθούμε και την πορεία τους. Φανταστείτε να βλέπαμε ένα ναό, έστω και με άλλα υλικά, να αναστηλώνεται στην αρχική του μορφή, αν υπήρχε κάποιο αντίγραφο δηλαδή, να αναστηθεί. Το έχουμε πει και για δεν θέλουν ανάταση, είναι ψυχολογικό το θέμα, δεν είναι οικονομικό. Πάμε γρήγορα. Τώρα έχουμε ένα άλλο μεγάλο θέμα, αυτό που πάμε στην αρχή, Μαρία. Το Codex Alimentarius. Ο μεγάλος κώδικας. Τι είναι ο Codex Alimentarius, κύριε Κατσαρέχη, θα μας πείτε τόσα πράγματα. Πριν ξεκινήσουμε να δείξουμε όμως τα βιβλία που έχουμε σήμερα στις οθόνες μας, να δούμε παρακαλώ την πρώτη μεγάλη προσφορά που έχουμε, γιατί όλα τα βιβλία που βγάζουμε είναι βιβλία που έχουν να κάνουν με τη γνώση και έχουν να κάνουν με τις άγνωστες, ακριβώς αυτές, με τα άγνωστα στοιχεία που δείχνουν το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Πάμε να δούμε την πρώτη προσφορά. Είναι η ναυτική τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα. Μπαίνουμε πολύ δυνατά, για πρώτη φορά βγάζουμε αυτή την προσφορά και είναι μοναδική. Ναυτική τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ θα δείτε πως πλέανε οι πρόγονοί μας στους ωκεανούς. Αποδεικνύεται το ταξίδι του Πυθέα στην άγνωστη Θούλη. Ποια είναι η Θούλη? Πυθέας ο Μασαλιώτης ξεκίνησε από τη Μασαλία, ελληνική πόλη βέβαια, και πήγε στο Βόρειο ωκεανό. Εδώ είναι όλο το ταξίδι με αποδείξεις μέσα πως έφτασε εκεί. Γιατί τα παιδιά αυτά, είσαι φιλόλογος Μαρία, αυτά γιατί δεν βγαίνουν στα σχολεία? Γιατί τα παιδιά δεν μαθαίνουν τα μεγάλα αυτά επιτεύγματα των προγόνων μας? Μήπως να ρωτήσουμε γιατί αλλάζουν και τα βιβλία της ιστορίας? Πρώτα ας ξεκινήσουμε από το δημοτικό και ας φτάσουμε αργότερα στο πανεπιστήμιο. Έτσι, ακριβώς, αυτές είναι οι βάσεις. Ναι κύριε Γεωργίου. Θα πρέπει να ρωτήσουμε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και από πού παίρνει εντολές. Η παιδεία δεν ξεκινάει από το δημοτικό, ξεκινάει από το νηπιαγωγείο. Παιδικό Ινστιτούτο. Παιδικό Ινστιτούτο. Γλώσσα λανθάνουσα, τα λυθεί λέει. Έτσι, τώρα αυτή είναι καταδύσει. Παιδικό. Μας είπε πριν την προηγούμενη εκπομπή ο κύριος Κατσαρός για το ΙΓΜΕ. Κλείσαν το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών ουσιαστικά, απολύοντας τους υπαλλήλους 120. Δηλαδή, το μοναδικό, το πιο χρήσιμο, η πιο χρήσιμη υπηρεσία ουσιαστικά του ελληνικού κράτους, τώρα με τον ορυκτό μας πλούτο, και το κλείσαν. Επειδή βρήκε αυτά που βρήκε και τα δίνει στην δημοσιότητα. Και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καταργήθηκε και αυτό. Έτσι. Για να είναι ένα αμπέλι ξέφραγκο, λέει Μαρία. Ξέρω ότι υπάρχει συνεργασία των Τούρκων με τους Έλληνες. Εδώ κοιτάξτε να συνεχίσουμε τη μεγάλη προσφορά, κύριε Καρποδίνη. Τηλεπικοινωνίες των αρχαίων Ελλήνων. Δεν είχαν τηλεπικοινωνίες οι πρόγονοι μας? Τι μας λένε για την άλωση της Τρίας, πώς έφτασε το μήνυμα με τις φρικτορίες? Έφτασε, ανάψανε φωτιές ένα. Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα και το μάθανε. Έτσι. Και η ελληνική προϊστορία του παγκοσμίου πολιτισμού. Εδώ πού είχαν φτάσει οι πρόγονοι μας σε όλο τον κόσμο μέσα από τη μυθολογία. Όταν η μυθολογία σπάει τη σιωπή της. Και ένα υπέροχο ιστορικό μυθιστόρημα, Αρχαίος ο Λέσβιος, και τα 5 βιβλία αυτά, η πρώτη μεγάλη προσφορά, 45 ευρώ μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνείτε και τώρα και βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος για να κλείνετε σειρές. Και η δεύτερη αμέσως να τη δούμε, για να περάσουμε στο μεγάλο μας θέμα, τον Codex Alimentarius, που έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάμε να δούμε την επόμενη προσφορά, παρακαλώ. Εδώ. Φιλοπίμη, πάλι ένα υπέροχο ιστορικό μυθιστόρημα. Μηχανική και τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα. Θυμηθείτε εδώ αυτά που λέγαμε, τα φοβερά όργανα των προγόνων μας, το φορητό. Τι είχαμε πει? Των αντικυθύρων, φορητό πλανητάριο. Έτσι. Πυραμίδες στην Ελλάδα. Εδώ θα δείτε φωτογραφίες, γιατί μας λένε. Τι πυραμίδες, τι, εδώ, όχι μόνο μία. Εδώ θα δείτε όλες τις πυραμίδες στην Ελλάδα μέσα, οι οποίες υπάρχουν. Εκπληκτικές εργασίες του κυρίου Λάζου, του Χρήστου του Λάζου. Και θεωρούνται παλαιότερες της Αιγύπτου. Εξέχοντος επιστήμονες. Θεωρούνται. Θεωρούνται παλαιότερες. Είχε βγάλει η Ακαδημία Αθηνών την ανακοίνωση. Στην αρχή τις έκανε παλαιότερες.
Και μετά αρχίσει και τα μάζευε. Κύριε Περσί. Εδώ προσέξτε άλλο θέμα. Το μισό λεπτό να το δώσω. Περιπέτεια της τεχνολογίας στην αρχαία Ελλάδα, για να πάμε αμέσως στη συζήτησή μας. Εδώ, οι ύδραυλοι, σε αυτό που είχαμε πει, το αρμόνιο, από πού το πήραν το αρμόνιο, από εμάς το πήρανε. Με νερό λειτουργούσε και ατμό. Πιασμένο αέρα. Και οι αρχαίοι Έλληνες Ολυμπιονίκες. Χίλιοι Έλληνες Ολυμπιονίκες από Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Μοναδική καταγραφή όλων των Ολυμπιονίκων με τα ονόματά τους και τα αγωνίσματα που νίκησαν. Και τα πέντε αυτά επίσης βιβλία, 45 ευρώ, τεράστια τις προσφορές που βγάζουν σήμερα και για πρώτη φορά σπεύσετε να τις αποκτήσετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και τώρα μπορείτε να τηλεφωνείτε και βεβαίως όλη την εβδομάδα. Πώς τα βλέπεις λοιπόν αυτά, Μαρία, για τον ενδιαφέροντα και είναι νομίζω στοιχεία για να ξεκινήσει κάποιος τουλάχιστον να μαθαίνει για την Ελλάδα του. Τα ξέρατε αυτά εσείς που είστε μια πιο νέα γενιά. Στο σχολείο, στο σχολείο. Από το δημοτικό. Από το δημοτικό. Ναι, ναι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται. Ενώ θα πυραμίδες. Είπαν, ας πούμε, κάνουμε μάθημα ιστορίας. Ετυμολογικό, κύριε Μπερσί, πυραμίδες. Είναι η φλόγα της φωτιάς. Και πράγματι δεν έχει το σχήμα της φωτιάς πυραμίδα. Ελληνικότατη λέξη. Έτσι, από αρχαιοτά των χρόνων. Έτσι, από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο. Και επειδή λέγαμε ιδιωτική πρωτοβουλία και ο φίλος μας κ. Τσούγαλης, η αιτία για την πυραμίδα του ελληνικού που είναι πιο γνωστή και με τις εκδρομές που έχουμε κάνει και εμείς από το παρελθόν, έτσι έγινε γνωστή η συγκεκριμένη και άλλες. Και εξαιτίας του κυρίου Λάζου, του οποίου σειρά αυτή έχει κάνει εκδοχή. Γιατί είναι για φίλος. Από ιδιώτες λοιπόν αναπτύσσονται αυτά το δημόσιο. Είναι τεράστιο θέμα. Να περάσουμε όμως στο θέμα με το Κόπεξ Αλιμεντάριος. Κύριε Κατσαρέ, θέλετε να μας σχολιάσετε, να μας πείτε. Ναι, θα έλεγα. Πολλά να μας πείτε. Σαφώς. Με απλά λόγια, ότι το 1961 τα Ηνωμένα Έθνη αποφάσισαν να ιδρύσουν έναν οργανισμό για να προστατεύει την ασφάλεια των τροφίμων των καταναλωτών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και έτσι ανέθεσε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το World Health Organization, και στον Οργανισμό Γεωργίας και Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο μεγαλύτεροι και επώνυμοι οργανισμοί, να φτιάξουν τον κώδικα Αλιμεντάριους, τον Παγκόσμιο Κώδικα Τροφίμων, με στόχο και σκοπό να εκδίδουν οδηγίες για την ασφάλεια των τροφίμων, έτσι ώστε οι καταναλωτές να εμπιστεύονται τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουν. Σε αυτόν τον οργανισμό μετέχουν 170 χώρες, μεταξύ αυτών μετέχει και η χώρα η δική μας, και θα έλεγε κάποιος ότι πολύ πιο σωστό και πολύ πιο ιδανικό από έναν παγκόσμιο οργανισμό όπως ο ΟΗΕ να ιδρύει ένα οργανισμό για την ασφάλεια των τροφίμων. Αρχικά ακούγεται καλό. Όμως, αρχικά. Ναι, στην πορεία διαπιστώσαμε ή επιβεβαιώθηκε αυτό που είχε αναφέρει ο Κίσιντζερ, ο οποίος είχε πει ότι αν θέλετε να ελέγξετε τα έθνη, ελέγξτε την ενέργεια. Εάν θέλετε να ελέγξετε του λαούς, ελέγξτε τα τρόφιμα. Και τελικά ο Παγκόσμιος Κώδικας Τροφίμων κατέληξε ένα όργανο το οποίο δρά και λειτουργεί κάτω από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τροφίμων και τις πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκων. Και να είμαστε, κύριε Μπεξή, συγκεκριμένοι. Όλοι και η χώρα η δική μας δεχτήκαμε μια επίθεση το 2004 από τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Τα οποία, με δύο λόγια, τι είναι τα μεταλλαγμένα. Παίρνουμε κληρονομικό υλικό από την πυγολαμπίδα και το μεταφέρουμε στο καλαμπόκι. Αυτό είναι το μεταλλαγμένο καλαμπόκι που κυκλοφορούν 200.000, εισάγουμε 200.000 τόνους μεταλλαγμένο καλαμπόκι κάθε χρόνο. Τι είναι η μεταλλαγμένη ντομάτα. Παίρνουμε κληρονομικό υλικό από το σκορπιό και το μεταφέρουμε στην ντομάτα. Τι λέτε τώρα. Η μεταλλαγμένη πατάτα, η αμφλόρα από τη Γερμανία. Ναι, μισό το. Παίρνουμε κληρονομικό υλικό. Ήταν πολύ σκληρό. Όταν παίρνουν την πυγολαμπίδα στο καλαμπόκι, το βράδυ το καλαμπόκι είναι φορτατήθη, δηλαδή. Φωσφορίζει. Γιατί η ντομάτα με το σκορπιό. Και η ντομάτα με το σκορπιό, ο σκόρος με την πατάτα. Σκόρος με πατάτα. Έχουν αυτά τα είδη καμία σχέση μεταξύ τους. Ασφαλώς στη φύση υπάρχουν μεταξύ συγγενικών ειδών κάποιες μεταφορές κληρονομικών υλικών, αλλά όχι μεταξύ ειδών που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, όπως είπαμε, όπως ο άνθρωπος με ο μεταλλαγμένος σολεμός. Τι είναι, κληρονομικό υλικό από τον άνθρωπο μεταφέρθηκε στο σολεμό.
Και μάλιστα κάποιοι οικολόγοι μας κατηρούν και σαν ανθρωποφάγους, επειδή τρώμε το ίδιο μας το σώμα. Αυτά λοιπόν ήταν τα μεταλλαγμένα, τα οποία έγιναν υπό την ευλογία και την καθοδήγηση του Παγκοσμίου Κώδικα Τροφίμων. Για ποιο λόγο? Χωρίς να επιλέξουν, να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα μακροχρόνιες, χωρίς να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και απαντώ κατευθείαν στην ερώτηση της κυρία Καρποδίνη. Λοιπόν, ότι γίνονται όλα αυτά. 5 μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, η Monsanto, η Novartis, η AstraZeneca, η Newpond και η Genec, είναι αυτές. Μπορείτε να τις ξαναπείτε άλλη μία φορά. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να μας συγχωρέσετε. Πέντε μεγάλες εταιρείες. Θα ήθελα να πω κάτι. Θα ήθελα να μας συγχωρέσετε, γιατί είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνουμε με την κυρία Παλικάρα. Έτσι. Θα έχουμε κάποιες ατέλειες, είναι η πρώτη εκπομπή. Είναι λογικό. Θα συντονιστούμε. Έτσι. Και θα πάμε δυνατά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καρποδίνη. Να δούμε λοιπόν αυτές τις πέντε εταιρείες να μας ξαναπείτε. Ποιες είναι και θα παρακαλέσω θερμά από το κοντρόλ να τις περάσουμε, να τις βλέπει ο κόσμος. Γιατί κάνετε μια πολύ σημαντική καταγγελία τώρα. Αλλά είναι πιο σημαντικό το επόμενο. Η Monsanto. Είναι η Monsanto, η Novartis, η DuPont, η Astra και η Zeneca. Αυτές οι πέντε μεγάλες εταιρείες παράγουν, κύριε Καρποδίνη απαντώ αμέσως, παράγουν το 70%, το 80% από μεταλλαγμένο στάρι, ρύζι, καλαμπόκι, σόγια και σπορέλια. Τα πέντε βασικά είδη διατροφής για περισσότερο από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Δηλαδή θέτουν υπό την ομοιρία τους τον πλανήτη τα 4/5 άρα, του πλανήτη. Γι' αυτό βλέπουμε ότι απαγορεύεται η φύτευση κάποιων συγκεκριμένων προϊόντων. Έχουν πάει και ένα βήμα παραπάνω. Έχουν φτιάξει και σπόρους που τους λένε Terminators. Σπόρους που τους λένε στήρους. Δηλαδή, αγοράζεις καλαμπόκι, το φυτεύεις, του χρόνου κρατάς λίγο καλαμπόκι από τη σοδιά για να το ξαναφυτέψεις. Είναι ευνουχισμένος σπόρος αυτός. Ευνουχισμένος σπόρος. Δεν είναι φοβερά αυτά. Πολύ σωστή η ερώτηση. Άρα, επειδή είπατε πριν ότι βάζουν σκόρο στην πατάτα, εμείς όταν τρώμε πατάτες από πάνω αντί αλάτι θα βάζουμε ναφθαλίνη. Αλλιώς δεν γίνεται, κύριε Κατσάρε. Συγγνώμη, δηλαδή δεν είναι αστείο. Γελάμε με τα γελία που ακούμε. Ανέφερα ένα μόνο παράδειγμα. Συγγνώμη, γιατί έκανε μια ερώτηση. Πού οδηγούν όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Ναι, τους ακούω. Και είναι συνέπειες, κύριε Κατσάρε. Πού οδηγούν όλα αυτά, γιατί το κάνουν? Και ο κύριος Καρποδίνης και η κυρία Παλικάρα. Ποιος είναι ο λόγος? Είναι απλώς για να ελέγξουν αυτό που επιβεβαιώνεται, αυτό που είπε ο Κίσιντζερ. Για να ελέγχουν τους λαούς μέσω των τροφίμων. Διότι χωρίς φάρμακα μπορούμε να ζήσουμε. Χωρίς τρόφιμα όμως τα καταναλώνουμε κάθε μέρα. Μήπως και το τρόφιμο. Ελέγχοντας τα τρόφιμα, ελέγχουμε και τις κυβερνήσεις, ελέγχουμε και τους λαούς και τους κατευθύνουμε για το δικό μας όφελος και το δικό μας κέρδος εκεί ακριβώς που θέλουμε. Μήπως δηλαδή, κύριε Κατσαρέμι, συγχωρείτε, εμείς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τι ποσοστό μεταλλαγμένων τρώμε? Εδώ, κύριε Τσούκαλη, είναι η μεγάλη νίκη, και θέλω να το επισημάνω αυτό και σε ευχαριστώ για την ερώτηση, η μεγάλη νίκη των καταναλωτών. Το 2004 που ήμουν πρόεδρος των ΕΦΕΤ, εγκρίθηκε η κυκλοφορία ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων. Και ήσασταν ο πρόεδρος. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ελεύθερη καλλιέργεια και κατανάλωση μεταλλαγμένων τροφίμων. Στην Ελλάδα υπήρχε τέτοια αντίδραση από γεωργούς, από καταναλωτές και από οικολογικές και καταναλωτικές οργανώσεις, ώστε κανένα σούπερ μάρκετ δεν τόλμησε να βάλει στα ράφια του μεταλλαγμένα τρόφιμα. Γιατί ήξερε ότι όχι μόνο δεν τα αγοράσει κανείς, αλλά συγχρόνως θα υποστούν και φοβερό μπουκοτάζ. Και τα ελληνικά σούπερ μάρκετ, πρέπει να ευχαριστήσουμε εδώ τους Έλληνες που έχουν τις αλυσίδες των αμυγός ελληνικών. Γιατί είναι πολλά που είναι. Να τους δώσουμε και να πούμε και στον κόσμο, προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα και τους Έλληνες ιδιοκτήτες. Το θέμα για μένα έχει ενδιαφέρον. Έχουμε ακούσει ότι τα τελευταία χρόνια το 80-85% των τροφίμων που βρίσκεται στο τραπέζι μας είναι εισαγόμενα. Λοιπόν, άραγες
πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Εγώ να δεχτώ ότι αυτά τα οποία αυτό που λέτε, έχουμε εδώ στην Ελλάδα δεν είναι μεταλλαγμένα. Αυτά που είναι εισαγωγής, κύριε Κατσαρέ. Αυτά τα εισαγωγής, σας είπα από το 2004 και τα επόμενα χρόνια. Γίνεται έλεγχος σε όλα αυτά. Γίνεται έλεγχος και είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στην ετικέτα ότι το παρόν προϊόν περιέχει μεταλλαγμένο συστατικό. Από όλους τους έλεγχους που γίναν τότε και που συνεχίζονται μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν, κύριε Τσούκαλη, στα ράφια που να αναφέρει ότι περιέχει μεταλλαγμένο συστατικό. Όχι γιατί κοροϊδεύουν, όχι γιατί είναι παραπλανητικό, αλλά γιατί οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των πολυκαταστημάτων γνωρίζουν και έχουν συνειδητοποιήσει την αντίδραση των καταναλωτών. Και θα προχωρούσε ένα βήμα ακόμα περισσότερο. Οι ντομάτες που τρώμε δεν είναι μεταλλαγμένες. Οι ντομάτες που τρώμε. Όχι, όχι, ούτε οι ντομάτες, ούτε οι πατάτες. Αφού δεν και το καλαμπόκι, και το καλαμπόκι 200.000 τόνους πηγαίνουν κυρίως για ζωοτροφές. Και εδώ τι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχει μεγάλη αντίρρηση από την επιστημονική κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι ναι, μεν τα ζώα μπορεί να καταναλώνουν μεταλλαγμένες ζωοτροφές, αλλά το κρέας και τα προϊόντα του, αυγά, γάλα κλπ. Δεν είναι ανάγκη να επισημαίνονται. Ξέρετε όμως κάτι. Εδώ υπάρχει μια αφισβήτηση, μια δικογνωμία στην κάτι. Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ βλέπετε την υποκρισία, την υποκρισία που υπάρχει από μεγάλους οργανισμούς, είτε είναι. Ξέρετε όμως κάτι, κύριε Κατσαρέ. Εγώ είδα, έχω δει με τα μάτια του στο σούπερ μάρκετ, με τα μάτια μου, πατάτες που έχει την πινακίδα. Απαγορεύεται η φύτευση. Απαγορεύεται η φύτευση. Ναι, ναι, σωστό. Αυτές δεν είναι μεταλλαγμένες πατάτες. Αυτές. Αυτές είναι υβρίδια. Είναι προϊόντα που προέρχονται από διασταύρωση. Και θα πει κάποιος, μα λέει απαγορεύεται. Και αν εγώ τη φυτέψω, τι θα γίνει. Απλούστατα δεν θα φυτρώσει. Είναι αλήθεια όμως ότι και την αρχαιότητα το γνωρίζουμε ότι η σωστή διατροφή είναι φάρμακο για τον ίδιο μας τον εαυτό, χωρίς να χρησιμοποιούμε φάρμακα. Άρα, μήπως και τα μεταλλαγμένα παίζουν κάποιο τέτοιο ρόλο. Ναι, ο Ιπποκράτης. Μας οδηγούν εκεί. Νομίζω ο κύριος Γεωργίου. Εγώ θα ήθελα να δω το θέμα από οικονομική σκοπιά, μια και κατά το παρελθόν έχω εμπλακεί και με εξαγωγές νοπών προϊόντων τυπευτικών, αλλά και με φάρμακα. Και κυρίως καλλυντικά. Ξεκινάμε λοιπόν από την κοστολόγηση. Ξέρετε ότι το κόστος ενός καλλυντικού είναι πολύ πολύ χαμηλό και φτάνει στην αγορά 800%, 900% επάνω. Ναι. Το ίδιο γίνεται με τα φάρμακα. Βεβαίως θα μου πείτε. Με τα τρόφιμα ή με τα. Με τα φάρμακα. Με τα, φάρμακα. Ναι. Με τα τρόφιμα θα σας πω τι γίνεται με την τυποποίηση, με τον ελό, τι έγινε. Που... Να τα δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Γεωργίου, να αρχίσουμε από αυτό. Άρα. Και να πάμε, στο κομμάτι αυτό των φαρμάκων. Πού στοχεύουν, πόσο ανεβαίνει το κόστος και ποια θα είναι τα κέρδη. Και θέλω να μας απαντήσετε. Που είμαστε όμοιροι. Θέλω να μας απαντήσετε τι συμβαίνει με τον κώδικα. Ναι, αυτό δηλαδή, ο κώδικας έχει έρθει, είναι στη ζωή μας. Πέρασε στη ζούλα. Πέρασε υπογείως το 2005 από μια επιτροπή. Αυτό θέλω να ακούσουμε. Και θέλω να ακούσουμε για κάτι άλλο, κύριε Κατσάρη. Θα γίνω λίγο αδιάκριτος. Από τον ΕΦΕΤ, πώς φύγατε. Βαρεθήκατε, κουραστήκατε. Σας φύγανε. Όχι, γιατί να πάει 3 ώρα, δεν φεύγει κανείς από το γραφείο. Υπήρχε μια συνεχής διαμάχη με την πολιτική ηγεσία. Με αυτό θα περάσουμε, καταλάβαμε, με αυτό θα περάσουμε σε διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και στο τελευταίο ηχώρο έχουμε ένα πολύ σημαντικό άρθρο πάνω σε αυτά, δηλαδή πάνω στα Ιαματικά Βότανα. Τα Ιαματικά Βότανα των Αρχαίων Ελλήνων, είναι άρθρο του κυρίου Κλήμη. Όπου εδώ μας λέει ακριβώς πως οι προγονείς μας χρησιμοποιούσαν τα βότανα. Όπως είπες πριν από την αρχαιότητα, έτσι, ήταν πολύ σημαντικό η διατροφή η οποία όριζε και τον τρόπο που αναπτύσσεται ο άνθρωπος και που δρά. Και συγκεκριμένα από την ομηρική εποχή. Δηλαδή από την ομηρική εποχή γνωρίζανε τι βότανα θα πάρουν για να βελτιώσουν τον τρόπο που διακόπτω. Βεβαίως. Αλλά αυτή τη στιγμή ο παγκόσμιος κώδικας τροφίμων απαγορεύει την κατανάλωση προϊόντων που προέρχονται από τα βότανα. Αυτά που επί 2.000 χρόνια με την Ελλάδα να διαθέτει περισσότερο από 7.000 βότανα, ο παγκόσμιος κώδικας τροφίμων είναι υποπροοδευτική εξέλιξη για να τα απαγορεύσει. Σε ένα πλαίσιο απαγόρευσης
και της κινέζικης ιατρικής και της ινδικής ιατρικής, αλλά και των διαφόρων βοτάνων που χρησιμοποιούνται στην Ινδική και την παραδοσιακά κινέζικη τη μάγη, παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν για χιλιάδες χρόνια τόσο τα ελληνικά βότανα κύριε όσο Γεωργίου, και τα ινδικά και πολύ τα κινέζικα. Σημαντικό αυτό, δηλαδή, κύριε Κατσαρέ, πολύ σημαντικό. Ο διατροφικός κώδικας υγείας, ο κώδικας αλιμεντάριους, τι μας λέει? Τα ναρκωτικά νόμιμα, τα βότανα τα δικά μας, τα πανάρχια, τα γνωστά, τα δοκιμασμένα, παράνομα. Αυτή είναι νόμιμα διαδρομή. Τα ναρκωτικά, παράνομα τα βότανα. Αυτή είναι η διαδρομή, δικά. Γιατί άμα χρησιμοποιείς χημεία είσαι εξαρτημένος. Μισό λεπτό. Yeah. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, επειδή είπατε απαγορεύεται στην κατανάλωση. Εάν ένας καταναλωτής φυτέψει ή χρησιμοποιήσει αυτά τα βότανα, η παρανομία μέχρι πού φτάνει? Δηλαδή μπορεί να βρεθεί και στο δικαστήριο κατηγορούμενος? Σας λέω συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή ο νόμος αυτός έχει περάσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν κάποιος φυτέψει σπόρους ντομάτας ή κάποιο από τα βότανα αυτά, μπορεί θα έρθει κάποιος ελεγκτής, κάποιος επιθεωρητής, θα του πει έχετε παραστατικά έγγραφα ότι αυτά προέρχονται από την εταιρεία. Εάν όχι, θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου. Και σας λέω για νόμο τον οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι υπό την επεξεργασία και υπό την αιγίδα και υπό την καθοδήγηση του Παγκόσμιου Κώδικα Τροφίμων. Να το καταλάβουμε πρακτικά. Ναι. Είναι ένας αγρότης λοιπόν ο οποίος καλλιεργεί ντομάτες και βγάζει σπόρο. Ναι. Και μετά αυτό το σπόρο το δίνει σε κάποιον άλλον για να τον φυτέψει ο ίδιος. Θα του ζητήσουν παραστατικά που βρήκε τους σπόρους που βγήκαν αυτές τις ντομάτες? Ακριβώς. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί λοιπόν ο κώδικας αλιμεντάριου. Αυτός είναι, ναι, και πρέπει να έχει έγγραφα βέβαια από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής των σπόρων. Το ακούμε αυτό, κύριε Παλικάρα. Και του παραλόγου. Κύριε Μπεξή. Σκεφτείτε λιγάκι αυτό. Συγγνώμη. Σκεφτείτε λιγάκι αυτό. Δηλαδή. Να το συνειδητοποιήσουμε τώρα. Θα πρέπει να. Ναι, κύριε Καρποδίνη. Θα πρέπει δηλαδή για να φυτέψουμε οτιδήποτε. Να έχουμε έγκριση. Να έχουμε έγκριση από τις εταιρείες συγκεκριμένες. Μας ξαναλέτε αυτές τις εταιρείες. Από αυτές είναι. Όχι, αυτές ήταν οι εταιρείες των μεταλλαγμένων. Τώρα έχουμε πάει σε μία άλλες πολυεθνίες. Κυρίως είναι φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτές οι οποίες έχουν τα βότανα. Έχουμε άμεση σχέση δηλαδή στην ουσία βοτάνων και πράγματα που δεν μπορούμε να φυτέψουμε με την ιατρική. Δεκάδες χώρες. Ακριβώς. Αυτό είναι. Κύριε Βεξή, πείτε μας, δεκάδες χώρες θα είμαστε όμοιροι αυτών των εταιριών που θα παράγουν αυτούς τους σπόρους, γιατί δεν θα έχουμε σπόρους, επειδή θα υπάρχουν οι σπόροι, οι στήροι, αυτοί που δεν γεννούν. Ήδη οι ντομάτες όταν τις κόβουμε, δεν βλέπουμε σπόρους σε μερικές μέσα, αυτές είναι μεταλλαγμένες. Δεν θα μπορούμε να σπείρουμε ντομάτες. Θα πρέπει να αγοράσουμε απ' έξω. Και πού θα πάνε οι τιμές αυτές των σπόρων, διότι είναι το βασικό στοιχείο του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος. Είναι ο σπόρος, είναι τα εργατικά καλλιέργειας, είναι η φροντίδα, είναι το κόστος συλλογής, είναι το κόστος τυποποίησης, είναι το κόστος εξαγωγής. Αυτό πάνε όταν ξεκινήσει να υψηλό κόστος αγοράς των σπόρων. Αυτή είναι η απάντηση. Μέσω της οικονομίας των τροφίμων να ελέγξουν τις οικονομίες των χωρών. Και αυτό γίνεται και καθοδηγείς όλων αυτών. Άρα όλα τα άλλα που λένε. Είμαστε αυτό, είμαστε εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Είμαστε και, ακούστε για να ολοκληρώσουμε, ναι, για ολοκληρώσουμε. Επειδή ο κώδικας τροφίμων αυτή τη στιγμή καθοδίνει την ευχέρεια να συντηρούνται τα τρόφιμα και με ακτινοβολίες. Να ακτινοβολούνται δηλαδή με ακτινοβολίες. Ενώ χωρίς να είναι γνωστές και οι επιπτώσεις πάνω στα τρόφιμα αυτά. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Διότι εκείνο το οποίο σας λέω ότι κακώς ελέγχθη πριν από 2 χρόνια, ότι επρόκειτο από την Ελληνική Βουλή να περάσει και να εγκριθεί ο Παγκόσμιος Κώδικας Τροφίμων και μάλιστα κάμανε και εξώδικο στον Πρωθυπουργό. Δεν είναι σωστό αυτό. Αμέσως. Κάτι θέλετε να πείτε? Όπως και δεν πέρασε. Μας κάνει τα απορίες, πολλές μας δημιουργείται. Είναι ωραίες απορίες. Ναι. Τι συμβαίνει όμως? Ο Παγκόσμιος Κώδικας Τροφίμων, ο Codex Alimentarius, εκδίδει αυτές τις οδηγίες όπως αυτές που αναφέραμε. Δεν είναι υποχρεωτικές. Όμως τι γίνονται? Αυτές εγκρίνονται και υιοθετούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, στον οποίο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου πρέπει να είσαι μέλος και ο οποίος εφαρμόζει όλους τους κανονισμούς δηλαδή, και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Κώδικα Τροφίμων. Έτσι, μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου υιοθετούνται, καταρχήν τα σπορ τις έχει υιοθετήσει όλες αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο επιβάλλονται
σε όλες τις χώρες στις μεταξύ τους διεμπορικές σχέσεις. Στο σημείο που είμαστε, να το συνδέσω, η αστιφιλία, και εγώ παίρνω την Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια, είναι βάση σχεδίου, διότι ήταν 65% αγροτικός πληθυσμός, και αν δεν έχεις αγροτικό πληθυσμό δεν στηρίζεσαι, να έχεις να φας. Γίναν όλοι αστεί. Έχει πάει στο 18 και η εντολή να πάει 9. Η κακιά μας μοίρα φταίει. Η εντολή να πάει 9. Και τι προτείνουμε? Είχαν επιτοτηθεί κιόλας για να καταστρέψουν τις καλλιέργειες που είχαν. Να ξυλώσουν όλα, και τα μπέλια και τις ελιές. Άρα λοιπόν πρέπει να συλληφθεί αυτός που έδωσε την εντολή να ξυλώθουν αυτά. Επιδοτήσεις δεχτήκαμε για να καταστραφούν. Και τους στείλαν όλους τους αγρότες στο καφενείο. Μήπως λοιπόν υπήρχε κάποιο σχέδιο, κύριε Κατσαρέ? Δεν ξέρω αν υπήρχε σχέδιο. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Όταν έγιναν αυτές οι συζητήσεις, εσείς ήσασταν στον ΕΦΕΤ, πήγανε στη Βουλή, αυτά που είπατε πριν 2 χρόνια, νομίζω είπατε. Ναι. Ήσασταν τότε? Τότε είχα ήδη αποχωρήσει. Είχατε ήδη αποχωρήσει. Και ο Θελός? Όχι, σας είπα. Γι' αυτό εγκρίθηκε από Επιτροπή. Σας πολεμήσανε. Σας πολεμήσανε πάρα πολύ, κύριε Κατσαρέ. Να του δώσουμε συγχαρητήρια δημοσίως και για την παρουσία του εδώ και για τις θέσεις του. Σαφέστατα. Και έβγε. Και έβγε, γιατί σας έχουμε ανάγκη σε όλα αυτά που θα προχωρήσουμε στο μέλλον, και είναι πολλά αυτά, για να αγωνιστούμε για αυτή την πατρίδα. Όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη για τη δική μας την πατρίδα, για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, γιατί δεν περιορίζεται μόνο εδώ. Όλες οι πατρίδες, όλοι οι πολιτισμοί από εμάς είναι σεβαστοί. Πάντως έχω και όχι να πάμε σε αυτή την παγκοσμιοποίηση, κύριε Κατσαρέ, και αυτή την σούπα. Ότι ναι, και εμείς σαν γεωργική χώρα δεν φροντίσαμε να διαφυλάξουμε τους δικούς μας σπόρους. Και λέμε πατάτα του Νευροκοπίου και πατάτα της Νάξου, αλλά άλλου είδους σπόρους για τις ντομάτες κλπ. Δυστυχώς δεν τα έχουμε διαφυλάξει, και το καλαμπό και το στάρι. Και έτσι αγοράζουμε σπόρους από τον Καναδά, σπόρους από την Ουκρανία, σπόρους από διάφορα. Έχουμε κι εμείς δυστυχώς ένα μέρος της ευθύνης. Γιατί θέλει κάτι να πει πολύ ώρα ο κύριος Γεωργίου. Μόνο η αστιφιλία. Επειδή είμαι στο θέμα, υπάρχει μια επανελλήνηση στο θέμα διατροφής με παραδοσιακά προϊόντα. Βεβαίως. Σε πολλά καταστήματα και ιδιώτες που θα στηρίξουμε, μεγάλοι, θα τα στηρίξουμε. Θα τα στηρίξουμε και θα τους βγάλουμε και εδώ. Και θα στηρίξουμε, κύριε Καρποδίνη, ναι, κυρία Παλικάρα, πρέπει να στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα ελληνικά σούπερ μάρκετ, τα ελληνικά προϊόντα, ναι, και όλες τις επιχειρήσεις που αγαπάνε αυτή την πατρίδα. Να οργανωθούμε τοπικά. Και να περάσει στην νεολαία αυτό και περισσότερο. Τα ελληνικά καταστήματα. Έτσι, κύριε Γεωργίου, ακριβώς. Θέλω να πω ότι εμείς οι Έλληνες σε αυτό τον διατροφικό κώδικα υγείας έχουμε αντιδράσει. Πώς αντιδράσαμε? Το ονομάσαμε το ό,τι μας έχουν κάνει υβρίδιο, αυτούς τους σπόρους που φέρνουν κτλ. Είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή. Τι σημαίνει υβρίδιο? Προέρχεται από το ρήμα υβρίζω. Υβρίζουμε τη φύση. Πάμε κόντρα στη φύση. Κάνουμε τεράστια ζημιά. Η φύση θα εκδικηθεί, κύριε Γεωργίου, κάποια στιγμή. Αλλά ο ΕΦΕΤ, σαν οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, έλαβε μέρος σε διάφορες συναντήσεις που έγιναν για τον κώδικα, για τη σύσταση και την εφαρμογή. Τι θέση πήρε τότε ο ΕΦΕΤ? Δεν ξέρω αν ήσασταν εσείς, ήταν κάποιοι άλλοι. Πάντως το πέρασαν με επιτροπή υπογείως. Και ευτυχώς ο ελληνικός λαός, δεν ξέρω για γιατί, χώρισε. Διότι ο ελληνικός λαός είναι κοντά στη φύση, γνωρίζει ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό, γεννήθηκε μέσα στα βότανα και ξέρει να ξεχωρίζει την υγιεινή τροφή. Γι' αυτό μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου είχαμε τους λιγότερους θανάτους, ενώ τώρα έχουν αυξηθεί οι θάνατοι από το γεγονός με τα φάρμακα που μας σερβίρουν και όλα αυτά που μας φέρουν απ' έξω. Και οι καρκινογενέσεις. Και οι καρκινογενέσεις που δυστυχώς όμως, κύριε Γεωργίου, πού είναι ο Διοσκουρίδης? Αυτό το μεγάλο θέμα των καρκινογενέσεων που θέτει η κυρία Παλικάρα, δεν είναι ένα θέμα που πρέπει και των διαφόρων ασθενειών που μαστίζουν και την ελληνική κοινωνία? Αλλά είναι ένας πολύ παραγοντικός παράγον, δυστυχώς, ο καρκίνος. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε μεμονωμένα. Ασφαλώς ένα μεγάλο μέρος αυτό οφείλεται και στα τρόφιμα και στα χημικά, τα οποία υπάρχουν μέσα στα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Πάμε και στους ψεκασμούς. Αλλά να πάμε στο Διοσκουρίδη. Τα έχουμε βγάλει αυτά. Τα έχουμε 2000 χρόνια πριν. Ακριβώς. Και να σας πω κάτι. Και αυτό, κύριε Τσούκαλη, που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, εμπίπτει σε αυτό που θα πω τώρα. Ότι δεν μπορούν άλλο πια να εκδιώκουν τίμιους ανθρώπους, ευσυνείδητους πατριώτες, από τις θέσεις τους, με απειλές, με εξαναγκασμούς, αλλά πρέπει κάτι να γίνει επιτέλους, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Όταν σε αυτή τη χώρα οι άξιοι ανέβαιναν ψηλά.
Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό, κύριε Τσούκαλη. Βεβαίως πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μας, όπως έχουμε πει και θα κάνουμε. Ένα κομμάτι του παζλ στην καταστροφή της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια είναι το ότι οι άξιοι ήταν στο περιθώριο και οι ανάξιοι ανέβαιναν σε φελό. Και οι επιλογές λιγότερο από το πολιτικό σύστημα. Πάντοτε οι πολιτικοί ενός υπουργού άλλος. Και οι ανθέληνες, λέει η κοπελά. Δεν ανθέληνες, ανεβαίνουν. Λοιπόν, εγώ ξέρω άνθρωπο ο οποίος ήταν αφυσοκολλητής, αγράμματος, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια σπουδαία θέση. Εντάξει. Λοιπόν, πλήστα όσα παραδείγματα τέτοια. Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε, γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά τώρα, οι νέοι, με πολύ μεγάλα προσόντα φεύγουν στο εξωτερικό. Θα φύγει το επιστημονικό προσωπικό πάλι, και θα έχουμε κι άλλο ένα πλήγμα. Μήπως είναι και αυτό και θα μείνουν, οι φελοί. Μήπως... Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να φύγουμε από τις πολιτικές ταμπέλες, έτσι, να φύγουμε από τα ρουσφέτια και να ανεβαίνουν και να τοποθετούνται στις σωστές θέσεις οι άξιοι και οι ικανοί. Το σαλιγκάρι γλύφοντας ανεβαίνει στην κορυφή. Και προσέξτε τι έχει γίνει τώρα. Προσέξτε τι έχει γίνει. Λέμε, μήπως είναι και αυτό μέρος του σχεδίου. Και τι γίνεται, μας λένε συνωμοσιολόγους. Γιατί όταν πας να μιλήσεις για αυτά, αμέσως έχουν έτοιμη την ταμπελίτσα, συνωμοσιολογείται. Τι είναι αυτά, λέει. Για τα... Κάναμε τους φρεκασμούς, κάναμε τα φοβερά βίντεο την προηγούμενη εκπομπή. Και τα δείξαμε και τα δύο, που ξεκάθαρα, και έχουμε κι άλλα. Και έχουμε κι άλλα, δεν τα βγάζουμε τώρα. Ξέρετε, κύριε Κατσάρη, σας έχω μια έκπληξη. Έχουμε το εσωτερικό αεροπλάνου. Έχουμε το εσωτερικό αεροπλάνου. Που φαίνονται καθαρά τα συστήματα ψεκασμού και τα βαρελάκια και ιστορίες και αυτά. Τα έχουμε. Δεν προλαβαίνουμε να τα βγάλουμε όλα. Πάμε να δούμε τώρα όμως. Εδώ οι βόμβες θα πέφτουν σε αυτή την εκπομπή η μία μετά την άλλη. Η μία μετά την άλλη. Πάμε να δούμε το δεύτερο βίντεο από τον τάφο, το αυτοαφικό μνημείο του Θεμιστοκλέους. Γιατί ξέρετε, μας έχουν πει, είναι φάρος, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ναι. Και ξαφνικά κάνουμε τον καθαρισμό και ευχαριστούμε θερμά και πάλι το Δήμο Δραπετσόνας Κερατσινίου που έκανε, διέθεσε τους ανθρώπους, πήρε την άδεια και βεβαίως και την ΚΑΠΑ ΣΥΓΜΑ ΤΑΦΕ Φορέα Αρχαιοτήτων που ήρθε ο αρμόδιος αρχαιολόγος και ήταν εκεί επί τόπου όταν έγιναν αυτά που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και θα δείτε στο βίντεο. Θέλει δηλαδή να πάρετε τα χόρτα, ναι, και να μείνει κόμμα. Ναι, θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Έλα, έλα.
Γιατί όταν έλεγα από την εκπομπή που είχαμε βγάλει πριν από 5 μήνες περίπου ότι είχα δει την επιγραφή, κάποιοι θα ειρωνευόντουσαν και θα λέει τι λέει αυτός τώρα, τι παραμύθια είναι αυτά, θέλει απλά σενάρια. Ναι, την είχα δει, απλά ήταν πολλά τα χρόνια και δεν θυμόμουν. Εδώ τα βλέπετε, αυτά είναι τα γράμματα θήτα έψιλον θε, το αρχικό του ονόματος Θεμιστοκλής, μη, νη, και ακολουθούν, εδώ είναι φθαρμένα τα γράμματα, μνημείων προφανώς, βλέπουμε εδώ ένα όμικρον, να το, και όταν θα ευχαριστήσω θερμά και πάλι τον αρχαιολόγο τον κύριο Γιώργο Σπυρόπουλο που ήταν παρόν και που πήγε επί τόπου, έψαξε, είδε τα γράμματα εδώ, τα έβαλε λίγο μολυβάκι ούτως ώστε να φαίνονται πιο ευκρινώς, και τώρα η εφορία ΚΣΤΑΦ έχει κάνει και αυτοψία ήδη στο μνημείο και προχωράνε όλες οι διαδικασίες για να δούμε τι γίνεται. Και αυτά τα έκανε αυτή η εκπομπή, τα μυστικά περάσματα. Πάμε να δούμε και την επόμενη. Θήτα έψιλον, το βλέπετε, μινι, προχωράμε να δούμε και κάποιες άλλες φωτογραφίες. Εδώ είναι το εσωτερικό, ο Κίον ο εσωτερικός, και βεβαίως θα προχωρήσουν και ανασκαφές στο χώρο. Λογικό. Έτσι, λογικό. Είναι πάλι μια άλλη του εσωτερικού, του κεντρικού Κίωνα, που μας έλεγαν οι Υπουργοί Πολιτισμού είναι φάρος, λέει. Θυμάστε, κύριε Καρποδίνη, εδώ που το είχαμε κάνει. Ποιος το λέει αυτό, ποιος το λέει. Φάρος. Ποιο, και οι δύο. Και της, Γερουλάνος, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ο κύριος Λιάπης, νομίζω, αν ήταν στην Κιτάνες. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Πάλι εδώ, να τη, θήτα έψιλον μήνυ, να την ξαναβλέπουμε. Πιο καθαρά εδώ. Κύριε Τσούκαλη, το βλέπετε. Το βλέπω, μα όλη η Ελλάδα είναι ένα απέραντο μουσείο. Και θα πρέπει να πάμε εμείς να το βγάλουμε, καταλάβατε. Και τόσα χρόνια που είναι εκεί το μνημείο, τόσα χρόνια που είναι εκεί πέρα, που είχαμε πάει στοιχεία και το είχα κατονομάσει το Βενιζέλο, που ήταν τότε υπουργός πολιτισμός, του τα είχα πάει εγώ ίδιος στο κάτι τις φωτογραφίες. Ναι, λέει, θα το δούμε. Τι είδαμε, τώρα καθαρίστηκε. Εδώ, τώρα καθαρίστηκε ο χώρος και έβγε στο Δήμο και στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων. Καταλάβατε. Όλα τα πρωτοκλασσά τα νόματα αμφωτέρων των δύο κομμάτων, το πάλε ποτέ μεγάλων. Γιατί έχουν περάσει από το Υπουργείο Πολιτισμού ως Υπουργοί, μπορεί να μου πείτε. Δεν ξέρω, κύριε Καρποδίνη. Εγώ αυτή τη στιγμή, αυτή η ιδιαίτερη έννοια του Υπουργείου Πολιτισμού έχει μια ιδιαίτερη έννοια. Πώς εμβαφτίζονται εκεί. Το γίνεται μια εμβάφτιση. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ένα σημαντικό Υπουργείο. Αρκεί να το αξιολογήσουμε όλοι. Και να ασχοληθούμε όλοι, και εγώ παρότι δέχομαι υστερεί σε πολλά πράγματα το κράτος μας, θα πρέπει να αναπτύξουμε, επαναλαμβάνω, γίνομαι κουραστικός, την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί μόνον έτσι θα μπορέσουμε να βγάλουμε από το τέλμα την πατρίδα μας. Ακριβώς. Το έθνος, όπως πολύ σωστά είπε η Μαρία. Πώς σας φάνηκε, κυρία Καβαλικάρα, αυτό που είδαμε, πώς το αξιολογείτε, το ταφικό αυτό μνημείο, το οποίο φάρο μας τον ανεβάζανε, φάρο μας τον κατεβάζανε. Κύριε Βαρελά, τα θυμάστε. Τα θυμάμαι. Φάρος, λέει. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό και απορώ γιατί ακόμα το υπεύθυνο του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλοι τοπικοί φορείς δεν αφού έχουν. Αφού ήταν 80 χρόνια αχμάλωτο. Ήταν 80 χρόνια αχμάλωτο. Προσέξτε τώρα τι γίνεται όμως. Το ευχάριστο είναι τώρα ότι η ΚΣΤΑΦ εφορία αρχίζει επιτέλους και καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι. Καλά, να ασχοληθεί. Γιατί σας κάνει εντύπωση να σας ρωτήσω κάτι? Για ρωτήστε. Το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Ναι. Τι χάνει να έχουμε κάποιες φωτογραφίες στα χέρια μας, τις οποίες τις διοχετεύουμε στο τμήμα δίωξης αρχαιοκαπηλείας στην Αθήνα ή στην επαρχία, εξαρτάται. Λοιπόν, εσείς ξέρετε τη διαδρομή μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο. Θα πηγαίνει σε έναν αρχαιολόγο. Πόσες φορές δεν έχουμε περιπτώσεις όπου μία ομάδα να λέει ότι εμπίπτει. Ναι. Στο νόμο περί αρχαιοτήτων και η άλλη ομάδα να λέει ότι δεν εμπίπτει, ότι είναι απομιμήσεις, ότι είναι νεότερα κτλ. Πόσες φορές δεν κινδυνεύσαν να χαθούν τέτοιες αρχαιότητες από αμέλεια, από. Όλο αμέλεια σε όλα τα θέματα κάποιον. Αμέλεια, κύριε Τσούκα, τι λέμε τώρα, δηλαδή. Όλο αμέλεια. Έλλειψη γνώσης. Δεν θέλω να, δεν ξέρω πώς θα πω. Όταν Αφροδίτη σε Θεσσαλονίκη, να θυμίσουμε, κύριε Μπέξη. Που πάλι από εδώ βοηθήσαμε τους ανθρώπους επάνω. Γιατί και πριν εδώ ήταν και έβγαζε λάστιχα, αφού έγινε εκπομπή,
τα λέμε για να τα θυμούνται αυτοί που μας βλέπουν. Πήγαν και το καθαρίσανε, βάλανε ένα ωραίο πλέγμα, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πάνε πάρα πολύ καλά η κίνηση για τη διάσωση πάνω των ανθρώπων, των πολιτών της Θεσσαλονίκης που εμείς αμέσως βγάλαμε το θέμα και το ενισχύσαμε, ήρθαμε σε επαφή μαζί τους. Μας είχαν ειρωνευτεί και οι Σκοπιανοί, το θυμάστε. Βέβαια. Μέχρι και οι Σκοπιανοί. Ναι. Μας ειρωνευτήκανε, λέει, λοιπόν... τι κάνετε εκεί πέρα, τα έχετε παρατήσει όλα. Γιατί το θέμα με τον τύμβο του Σοφοκλή, που θα το ξαναδείξω κάποια στιγμή. Για να τα δείτε κι εσείς, γιατί πρέπει να την παρακολουθείτε. Να τα θυμούνται οι φίλοι. Αλλά πρέπει να φτιάξουμε ένα βίντεο για να καταλάβετε, φίλες και φίλοι, τι ανατροπές έχει κάνει αυτή εδώ η εκπομπή. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Σε 40 μέρες, κύριε Τσούκαλη, έγινε στέγαστρο στην Βαρυμπόπη, στο Σοφοκλή, το ταφικό μνημείο. Μετά την παρέμβαση που έκανε η εκπομπή. Έτσι, δεν μπορώ, μια παρέμβαση για το θέμα των Σκοπιανών. Οι Σκοπιανοί, έχω την αίσθηση, δεν θέλουν να κάνουν ένα ξεχωριστό κράτος. Θέλουν να λέγονται, θέλουν να γίνουν Έλληνες. Γιατί τους αναδεικνύουμε λοιπόν εμείς τόσο? Γιατί δεν ανοίγουν τα σύνορα. Γιατί. Απλό είναι. Τι μπορούν να πούν για το Μεγαλέξατρο και για τον Φίλιππο οι Σκοπιανοί? Τι να πούν? Μιλούσε ελληνικά. Είχε ελληνική παιδεία. Αλεξανδρόφσκι. Το Μεγαλέξατρο τον έχουν βάλει επισήμως στα τσιγάρα τους. Το γνωρίζω. Ενώ εμείς δεν έχουμε ένα αγαλμά του, τώρα γίνεται προσπάθεια από το Δήμο Παπάγου και Χολαργού. Και μακάρι να γίνει. Και θα είμαστε σε επαφή μαζί όταν θα γίνουν τα γένεια, γιατί είχα πάει, όπως σας είχα πει, στην εκδήλωση που είχε γίνει και είχε παρουσιαστεί, ήταν και η κυρία Ρβελέρ και καθηγητές πανεπιστημίου κτλ. Και δεν θέλησαν να το βάλουν στην Ομόνοια. Γνωρίζετε τους λόγους γιατί. Θα το καταστρέψουν αμέσως. Όχι μόνο αυτό. Θα το όχι μόνο αυτό. Αυτό, ναι. Τον λένε σφαγέα. Έχουν βγει δικοί μας Έλληνες, λέει το σφαγέα, λέει σφαγέα των λαών, λέει τον Αλέξανδρο. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Ακριβώς. Δηλαδή, πού καταντήσαμε την πατρίδα μας? Ήταν έτοιμο να μπει στη Αμαλία κοντά και έχει μείνει η βάση και λέει απάνω τον Δήμαρχο. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει το άγαλμα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν για τον πολιτισμό, για την ποιότητα, πρέπει να προχωρήσουμε σε κινήσεις διαρθρωτικές για να αλλάξουμε τα δεδομένα, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να βγάζουν τον οικοκύρη από το σπίτι του, ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ με τόσους αγώνες ουσιαστικά εκ των πραγμάτων να εκπαραθυρώνεται. Όχι άμεσα, θα πούμε εμείς. Μετανιώσαμε που τον κάναμε. Εμείς θα πούμε έμεσα. Και... γιατί είχε λόγο, γιατί είχε λόγο και τους λέει τι πάμε να περάσετε. Προφανώς λέω εγώ, μπορώ να κάνω και λάθος, έτσι. Όχι, δεν ήταν η πρώτη φορά όμως που συμβαίνουν τέτοια. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Όπως ανέφερε, ότι το πολιτικό σύστημα δυστυχώς κατευθύνει τους συμμετέχους. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Θα γυρίσουμε τα πάνω κάτω. Διότι αυτή η πατρίδα επιτέλους, όπως και όλες οι πατρίδες, πρέπει να έχουν σεβασμό στους πολίτες, στην κληρονομιά τους, στις φυσικές ομορφιές μιας χώρας, στην οικονομία της, που είναι το άλλο μεγάλο θέμα που θα θίξουμε στη συνέχεια και να μιλήσουμε για όλη αυτή την ιστορία, κύριε Βαρδά. Και στο θέμα της διατροφής το τα φέραμε τα πάνω κάτω με τη ΓΙΑ, έτσι. Με τη ΓΙΑ, πού το πάτε κακό, αυτό. Πόσο κακό αυτή η εκπομπή δεν έβγαλε τη ΓΙΑ. Μου τα θυμίζει τώρα ένα-ένα. Με τη ΓΙΑ που γύρισε όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκτάσεις που καλλιεργούνται με ΓΙΑ. Μετά την εκπομπή, θυμάστε που είχαμε πει στη Θεσσαλονίκη, ένα ξεκίνησε για φούρνο. Μπράβο. Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και σε άλλα μέρη. Και αυτά ξεκινήσαν από αυτή την εκπομπή. Από αυτή την εκπομπή. Και είναι μόνο η αρχή. Τους υπεσχόμαστε πολύ όμορφες εκπλήξεις. Για κάποιους δεν θα είναι όμορφες, γιατί. Αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν πατρίδα, δεν θέλουν έθνος, δεν θέλουν σεβασμό στον πολίτη, σεβασμό στην αξιοπρέπειά του, θα τα βρουν σκούρα μαζί μας. Πάντως, κύριε Πεξή, υπάρχουν και αισιόδοξα μηνύματα. Υπάρχει ένας οργανισμός, που μη κυβερνητικός οργανισμός, ο Πελίτη, επάνω στην Δράμα, ο οποίος διαδίδει ελληνικούς σπόρους και μάλιστα τους διανέμει και δωρεάν, έτσι ο καθένας να κατέβει τους δικούς σπόρους. Αυτό που δεν έκανε η πολιτεία τα περασμένα 50 χρόνια, έρχεται έτσι τώρα ένας ιδιωτικός μη κυβερνητικός οργανισμός να αρχίζει. Και το σύνθημα «καταναλώνω ό,τι παράγω» πρέπει πια να γίνει, να συνειδητοποιηθεί από όλους τους Έλληνες. Να αγοράζουμε προϊόντα της ελληνικής γης, να αγοράζουμε προϊόντα γεωργικά, προϊόντα υγιεινά. Τώρα θα τα πούμε και πάλι. Και καταργήσαμε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Τυχαίο. Και για να δούμε, παρακαλώ. Κυκλοφόρησε το ηχόρ σε όλη την Ελλάδα, αποκτήσε το με μοναδικά θέματα. Το τελευταίο τέχος του 123 είναι αυτό, δελφικό έψιλον. Να το δείξουμε στις οθόνες μας, ΝΑΤΟ, το 123, δελφικό έψιλον, Ίκαρος, μια αρχαία ελληνική πόλη στον Περσικό κόλπο. Εδώ να δείτε, κυρία Παλικάρα, εδώ να δείτε, φίλοι, μια πόλη ολόκληρη στην νήσο Φαϊλάκα, η πόλη Ίκαρος. Λοιπόν, και βεβαίως
τα ιαματικά βότανα των αρχαίων Ελλήνων. Ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό άρθρο της γεωπόνου μας, της Μαρίας της Αλεξανδρίας, πάνω στο ελληνικό δέντρο της ζωής. Θα τα δούμε όλα αυτά. Φίλες και φίλοι, μεγάλες ανατροπές φέρνει αυτή η εκπομπή. Έχουμε πολλά ακόμα να βγάλουμε, έτσι. Πολλά ακόμα να βγάλουμε. Κρατήστε ψηλά το ηθικό σας, γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και επιστρέψαμε με τα βιβλία που δίνει σήμερα η εκπομπή. Είναι καινούρια η μεγάλη προσφορά που δίνουμε. Τα βλέπουμε. Είναι βιβλία που πραγματικά ο συγγραφέας ο Χρήστος Σολάζος στα περισσότερα. Ο μεγάλος αυτός Έλληνας ερευνητής. Είναι πάνω στο κομμάτι αυτό που μας έχουν κρύψει. Δηλαδή στην τεχνολογία των προγόνων μας, στα ταξίδια των προγόνων μας. Βλέπετε, ναυτική τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ θα διαβάσετε πραγματικά όλα αυτά. Με μοναδική φωτογράφηση μέσα, με στοιχεία απίστευτα που μας έχουν κρύψει για το πού πηγαίνανε τα ελληνικά πλοία, πώς ήταν φτιαγμένα, πώς δεν πηγαίνανε γυαλό-γυαλό, λες και κανένα βαρκάκι που είχανε. Ανοιγόντουσαν στα πέλαγα και μέχρι που φτάνανε. Το ταξίδι του Πειθέα από τη Μασσαλία στη Θούλη. Ξέρετε που είναι η Θούλη? Στο Βόρειο Ωκεανό. Αποδεικνύεται πώς έφτασε επάνω. Τηλεπικοινωνίες των αρχαίων Ελλήνων. Πολύπλοκα συστήματα που επικοινωνούσαν από χιλιόμετρα μακριά. Ούτε καν τα φανταζόμαστε και τα γνωρίζει ο κόσμος. Η ελληνική προϊστορία του παγκοσμίου πολιτισμού, όταν η μυθολογία σπάει τη σιωπή της, αφού μας έχουν πει μυθολογία. Μυθολογία. Είναι ιστορία. Και είναι απόκριφη ιστορία που δείχνει το άνοιγμα των Ελλήνων και τις αποικίες από τα πανάρχια χρόνια σε όλο τον κόσμο. Και ένα ιστορικό υπέροχο μυθιστόρημα, ο Αρχαίος ο Λέσβιος, και τα 5 μαζί 45 ευρώ μόνο. Μία τιμή πάρα πολύ πιο χαμηλή από ό,τι είναι η πραγματική για όλα αυτά. Που είναι μία φοβερή πηγή γνώσεων. Τηλεφωνείτε και τώρα στα τηλεφωνά μας. Πάμε να δούμε το επόμενο. Εδώ. Άλλον υπέροχο ιστορικό μυθιστόρημα, Φιλοπίμην. Μηχανική και τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα. Όλα τα γρανάζια. Διαφορικό γρανάζι είχαν οι πρόγονοι μας. Διαφορικό γρανάζι με στοιχεία μέσα. Πυραμίδες στην Ελλάδα με φωτογραφίες επίσης που μας λένε ότι οι Αιγυπτιακές, συγκεκριμένα του Ζωζέρινη πρώτη του 2650 του Ιμχοτέπ, μας λένε ότι ήταν οι αρχαιότεροι. Ποια αρχαιότεροι? Εδώ αυτές είναι πριν το 3000, όπως χρονολόγησε στην Αρχαία Ακαδημία Αθηνών. Η περιπέτεια της τεχνολογίας στην αρχαία Ελλάδα, όλα τα μηχανήματα και οι αρχαίοι Έλληνες Ολυμπιονίκες. Ούτε αυτά τα στοιχεία τα έχουμε. Χίλιοι Έλληνες Ολυμπιονίκες από Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Πού είχαν νικήσει. Σύντομα βιογραφικά. Καταπληκτικές έρευνες και αυτές. Και αυτά τα πέντε, φίλες και φίλοι. 45 ευρώ. Συνεχίζετε να τηλεφωνείτε. Θα τα δώσουμε μέχρι να εξαντληθούν. Όσα είναι, θα τα δώσουμε. Και είναι μοναδικά. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πέστε μου κάτι το οποίο δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα. Ολυμπιακοί αγώνες, δημοκρατία. Ιατρική επιστήμη. Α, είστε εθνικιστής, κύριε. Λοιπόν, όχι, δεν είμαι εθνικιστής. Αλλά απ' την άλλη θα πω και το εξής. Έχουμε πραγματικά όλη αυτή τη μαγιά των αρχαίων. Είστε πατριώτης, σας παρακαλώ, κύριε. Πατριώτης νιώθω. Έτσι. Να δούμε όμως. Μα λοιπόν, είναι βέβαια για τους... Πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι. Γι' αυτό επιμένω στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Εάν συστρατευτούμε σαν λαός και φύγουμε από το 10 Έλληνες 11 αρχηγοί, μπορούμε πραγματικά σε λίγα χρόνια αυτή την πατρίδα να την ξαναφέρουμε στην κορυφή. Κύριε και Τσούκαλε, το λέω γιατί με παράπονο, αν μου επιτρέπετε, είδαμε τη μεγάλη καταστροφή που πάθανε οι Ιάπωνες. Βάλαν το κεφάλι κάτω οι άνθρωποι και δεν ασχολείται κανείς μαζί τους. Εμείς τρογόμαστε σαν τα κοκόρια. Αυτό είναι το χειρότερο που έχουμε. Και όταν δούμε κάποιον να κάνει κάτι σωστό, να τον πολεμήσουμε. Όταν δούμε κάποιον να υποστηρίξει την πατρίδα, το να τον ηρωνευτούμε ότι είναι εθνικιστής. Όχι δα. Είμαστε πατριώτες και πρέπει να είμαστε όλοι πατριώτες. Και ξέρετε, ξέρετε αυτό που λέτε πόσο σημαντικό είναι. Γιατί ακριβώς αυτή την πατρίδα δεν μάθαμε ποτέ να αναγνωρίζουμε ότι κάποιοι άνθρωποι σε ορισμένους τομείς έχουν μία γνώση. Τι να κάνουμε. Μπορώ εγώ να γίνω οικονομολόγος που είναι ο κύριος Γεωργίου? Ξέρετε κάτι, κύριε Παξί? Όταν είχα την υπόθεση του Άλεξ, με ρωτούσαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και μου λέγανε για νομικά θέματα. Μπορεί ορισμένα πράγματα να τα γνωρίζω πράγματι. Έλεγα όμως δεν είμαι νομικός. Και κατηγορήθηκα γι' αυτό. Μα ασχολήσει με τη δουλειά και δεν ξέρω. Μα δεν είμαι νομικός. Έτσι. Μα δεν μπορώ εγώ να κάνω τη δουλειά του κυρίου Κατσάρου. Άλλο αν ξέρω κάτι εμπειρικά και άλλο αν. Άλλο εμπειρικά και άλλο αν θέλεις, αν σέβεσαι την επιστήμη την οποία έχει σπουδάσει. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Κύριε Τσούκαλη, δεν θα πούμε περισσότερα τώρα. Αλλά
όλα αυτά που προχωρούμε θα τα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει να προχωρήσουν και πρέπει να συστρατευτεί πολλοί κόσμος. Έτσι, φίλες και φίλοι, να είσαστε σε εγρήγορση, γιατί δεν είμαστε απαθείς. Σας να πούμε κι άλλο. Ναι, πείτε παρακαλώ. Για τον Κίντερ Γκράς, τον νομπελίστα φιλόσοφο, μπράβο, που είχε γράψει το ποίημα «Η ντροπή της Ευρώπης», επειδή είχε να κάνει άμεση σχέση με την Ελλάδα προς το εξωτερικό, όσον αφορά την ιστορία. Το έχουμε δημοσιεύσει στα Μυστικά Περάσματα, μπορούν να το δουν και οι φίλοι μας. Τον άνθρωπο αυτόν τον κατηγορήσαν οι ίδιοι οι Γερμανοί, επειδή είπε κάποια λόγια που καίνε για την Ελλάδα. Πραγματικά είναι ένα ποίημα το οποίο εγώ όταν το διάβασα προσωπικά δάκρυσα. Άρα ήταν υπέρ της Ελλάδας. Υπέρ της Ελλάδας φυσικά, και καίνε τους Γερμανούς, ειδικά τους πατριώτες, τους συμπατριώτες του. Προσπάθησαν ακόμα και αυτόν τον άνθρωπο μέσω της εφημερίδας ΦΑΣ να τον βγάλουν ψεύτη. Βέβαια ο ίδιος βγήκε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Βρέμης. Και μάλιστα είπε και κάποιους στίχους, ενώ παραδέχτηκε ο άνθρωπος ότι το έχει γράψει αυτός για την Ελλάδα, διάβασε και κάποιους στίχους ζωντανά από το ραδιόφωνο. Θέλω να καταλάβουν οι φίλοι μας ότι όταν λέμε για τους Γερμανούς, δεν τους θεωρούμε όλους εχθρούς μας, δεν θεωρούμε εχθρούς μας τους πολίτες. Κάποιοι εναντιώνονται στην Ελλάδα γιατί τους τα λένε. Είναι και τον Γκέτε τότε. Ακριβώς. Κάποιοι. Είναι, τον εθνικό του σπίτι. Βέβαια. Λοιπόν, δεν λάθουμε. Με τους Ούνους. Κι άλλοι. Και ήταν αλήθεια στην ουσία δηλαδή ότι διέψευσαν από την γερμανική εφημερίδα ΦΑΣ. Διέψευσε ο ίδιος την εφημερίδα ΦΑΣ που πήγε να τον βγάλει ψεύτη, είπε ότι εγώ το γράψα το ποίημα αυτό για την Ελλάδα, είπε ζωντανά στο ραδιοφωνικό σταθμό και κάποιους στίχους. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω αυτόν τον άνθρωπο μέσα από την ψυχή μου. Εγώ δάκρυσα, κύριε Μπέξη. Μάλιστα το είδα και είναι οπτικοποιημένο. Το ποίημα. Το είδα και οπτικοποιημένο με είναι μουσική. Εκπληκτικό. Είναι θέλετε, ένα πράγμα απίστευτο βεβαίως. Θέλετε να μας διαβάσετε, κυρία Παλικάρα, λίγο. Λοιπόν, πώς ξεκινάει. Στο χάος κοντά, γιατί δεν δεσμευθήκες στις αγορές, και εσύ μακριά από τη χώρα που σου χάρισε το λίκνο, όσα εσύ με την ψυχή ζήτησες και νόμισες πως βρήκες, τώρα θα καταληφθούν και θα εκτιμηθούν σαν σκουριασμένα παλιοσίδερα. Σαν ο φιλέτης, διαπομπόμενος και γυμνός, υποφέρει μια χώρα. Και εσύ, αντί για το ευχαριστώ που τη οφείλει, προσφέρει λόγια κενά. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα αναφέρεται με εσύ, με έψιλον κεφαλαίο. Έτσι. Σαν λόγια κενά. Ζωντανή δηλαδή. Είναι ένα κατηγορό του μεγάλου αυτού νομπελίστα, ένα κατηγορό του μεγάλου αυτού νομπελίστα προς αυτή την απάθεια. Όχι της πραγματικής Ευρώπης, της Ευρώπης των κεφαλαίων, της Ευρώπης του καταναγκασμού των πληθυσμών. Στην πολιτική ηγεσία της πατρίδας του απευθύνεται στην ουσία, κύριε. Και έβγε του λοιπόν στο μεγάλο αυτό Γερμανό, τον ευχαριστούμε θερμά. Να καταλήξω με την τελευταία φράση του ποίηματος. Καταλήξτε με την τελευταία φράση. Στερημένη από πνεύμα, εσύ θα φθαρείς χωρίς τη χώρα που το πνεύμα της εσένα Ευρώπη δημιούργησε. Μάλιστα. Φανταστείτε πόσο πόνεσε κάποιους Γερμανούς αυτό το πράγμα, ώστε να κάνουν ολόκληρο δημοσίευμα και να τον βγάλουν ψεύτη. Και πώς το βλέπετε αυτές. Ναι, έτσι. Τώρα. Ναι, 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 πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Κατσαρέσης. Όχι, είναι καταπληκτικό, είναι μοναδικό και αυτά είναι τα φωτεινά παραδείγματα που υπάρχουν στη σημερινή ημέρα. Που ανεξάρτητα αν προέρχονται, είναι ιδιαίτερη σημασία βέβαια, εάν προέρχονται από τη Γερμανία. Όπως ο διάσημος Kinder Grass. Ακριβώς. Θέλετε να μας πείτε όμως και μερικά πράγματα πάνω στο κώδικα. Ναι, θα ήθελα για το θέμα του κώδικα τροφίμων. Τι κάνουμε, για να αντιληφθούμε την υποκρισία και την συνωμοσία η οποία μεθοδεύεται πίσω από μας, κάτω από την καθοδήγηση και με την προτροπή του Codex Alimentarius, αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορεί και το κλωνοποιημένο κρέας και προϊόντα κλωνοποιημένου κρέατος. Ίσως πριν από πολλά χρόνια, το 90, θυμόμαστε το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο, την Τόλη. Έκτοτε, όταν λέμε κλωνοποιημένο, σημαίνει αντίγραφο ενός και του ιδίου ζώου. Έκτοτε, εκτός από το κλωνοποιημένο πρόβατο, έγιναν και κλωνοποιημένες αγελάδες και κλωνοποιημένα κοτόπουλα και κλωνοποιημένα ψάρια. Και εδώ, κύριε Μπεξή, έρχεται και το μεγάλο θέμα. Εάν ο απλός πολίτης, ο απλός κόσμος βλέπει κλωνοποιημένα πρόβατα, κλωνοποιημένες αγελάδες, κλωνοποιημένα ψάρια, κλωνοποιημένα βατράχια και οτιδήποτε άλλο, θα πει γιατί όχι και κλωνοποιήσει τον ανθρώπο. Και εδώ είναι ένα μεγάλο ηθικό θέμα που δυστυχώς ο Παγκόσμιος Κώδικας Τροφίμων σιωπά και αντίθετα βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, δεχόμενος όλα αυτά τα κλωνοποιημένα προϊόντα να κυκλοφορούν και τα οποία πολύ σύντομα θα έρθουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι προβλέπετε θα για πρέπει, το μέλλον. Θα πρέπει να υπάρχει και το Σάββατο στην μια ενημέρωση, θα πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση του κόσμου, έτσι ο κόσμος να αντιδράσει, γιατί δεν θέλουμε να δούμε αυτή τη στιγμή
χωρίς να ξέρουμε βέβαια τις πολύ σοβαρές επιπτώσεις της κοινοποίησης του ανθρώπου. Ένα τεράστιο ηθικό θέμα. Μπορείτε να μας πείτε... που πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα, κανονισμοί, κανόνες. Μπορείτε να μας δώσετε μερικά βήματα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντισταθούμε. Κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση ανέφερε και ο κύριος Γεωργίου πριν. Δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος, 9 στους 10 ανθρώπους, αν του πείτε κόντεξ αλιμεντάριους, αν του πείτε παγκόσμιος κώδικας τροφίμων, δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει τίποτα τι εξυφαίνεται πίσω από αυτό. Δεν ξέρει τη συνωμοσία που υπάρχει με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Άρα καταναλωτικές οργανώσεις, επιστημονικές ενώσεις κλπ. Να δημοσιοποιήσουν και να ενημερώσουν τον κόσμο. Όπως πολύ σωστά έγινε με τα αλλαγμένα τρόφιμα. Έτσι ώστε οι απλοί άνθρωποι, οι καταναλωτικές οργανώσεις, οι επιστημονικές ενώσεις να πιέσουν τη χώρα, να λάβει μια επίσημη θέση και να αποτρέψουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει κανόνες που θα είναι εις βάρος όλης της ανθρωπότητας. Εξαρτάται από την ηγεσία μιας χώρας εάν δεχτεί ή όχι το διατροφικό κώδικα, είναι η ερώτηση. Καμία χώρα δεν είναι υποχρεωμένη να δεχτεί το διατροφικό κώδικα. Δεν είναι να περάσει από νομοσχέδιο, αλλά περνάει μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οπότε από τη στιγμή θα περάσει, εμείς είμαστε μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Περνάει έμεσα λοιπόν. Ακριβώς. Έχει διαδρομή να πάει στο γράφει, κύριε Τσουκάλη, έχει διαδρομή. Ναι. Το απογοητευτικό όμως, κύριε Κατσαρέ, μόνο σας είπα ότι είναι 9 στους 10 που δεν έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει. Όταν λοιπόν περνάς έξω από ένα σούπερ μάρκετ οποιοδήποτε και δείτε τα πολυεθνικά με την κρίση και είναι πυραμιδωτά τα καρότσια. Ναι. Πυραμιδωτά. Λοιπόν, τι συζητάμε. Μαμ κακά και να είναι όλη η ιστορία. Μαμ κακά και να είναι εδώ τίποτα. Κενό με έψιλον. Και όμως παρόλα τα αυτά με τη σωστή. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι και κάνουμε για την εκπομπή και όλοι μας, αλλά η ουσία ποια είναι. Με τη σωστή ενημέρωση και την επιμονή, νομίζω έχουμε. Εκεί εστιάζουμε το θέμα. Επειδή αναφέραμε πριν το θέμα με τα μεταλλαγμένα, θεωρείτε ότι υπάρχουν και ελληνικά μεταλλαγμένα αυτή τη στιγμή? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεταλλαγμένα. Θα σας πω όμως μια πολύ σύντομη ιστορία. Πριν ένα χρόνο βρέθηκα στην Κύπρο. Πριν τρία χρόνια. Εκεί η Κύπρος ήταν για πρώτη φορά μπαίνανε τα μεταλλαγμένα. Και ο Υπουργός Γεωργίας έφερε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή και έλεγε να μπουν στα ράφια τα μεταλλαγμένα και να γράφουν μεταλλαγμένα και στα άλλα ράφια συμβατικά και να παίρνει ο κόσμος πολύ πιο εύκολα. Την άλλη μέρα τον επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρέσβης και του είπε ότι αν περάσετε αυτό το νομοσχέδιο από τη Βουλή, τότε οι διεθνείς σχέσεις της χώρας σας θα έρθουν σε κρίσιμη κατάσταση. Και απέσυρε το νομοσχέδιο. Αυτό που είπατε τώρα, η βόμβα που μας πετάξατε, έχει βγει προς τα έξω? Στην Κύπρο το ξέρουν όλοι. Εδώ πάντως, εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, δεν ξέρω αν εσείς το ξέρατε. Ο Αμερικανός πρέσβης πάντως, όχι την Μποτσουάνα, ο Αμερικανός. Και πάμε να δούμε τώρα και, τι έχετε να πείτε. Βγάζουμε κύριε Τσούκαλη σήμερα και πώς ακόμα έχουμε να βγάλουμε. Σας ακούμε. Εσείς πώς το βλέπετε? Θα περάσω λίγο στον κύριο Γεωργίου να μας πετάξει τις άλλες βόμβες, τις οικονομικές. Αλλά πρέπει να κρυφτεί όπως γεννήσει βόμβες εδώ η κατάσταση. Να τα επισημάνει. Πρώτον, ήμασταν ενημέρωτος λαός. Δεν έχουμε ενημέρωση. Όταν ακούω ότι ένα στους 10 μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτός ο κώδικας, εμένα με λυπεί ιδιαίτερα. Και ενδεχομένως από αυτό το ποσοστό απόλυτα να μην καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει ο κώδικας. Λοιπόν, το ποσοστό πιθανόν να είναι πολύ λιγότερο. Δεύτερον, μια ζωή αυτές οι παρεμβάσεις των μεγάλων εις βάρος των μικρών με πονάει και με θίγει. Γιατί σαν Έλληνας θέλω να νιώθω περήφανος και να μην δέχομαι κανενός την επιβολή. Δεν θέλω κανείς να μου ορίζει το δρόμο. Εδώ διαπιστώνουμε επίσης ότι για τα μεταλλαγμένα. Λέει ο κύριος Κατσαρός πολύ εύστοχα ότι δεν χρειάζεται, λέει, να περάσει από το κοινοβούλιο κάποιο νομοσχέδιο για να βρεθούν στα ράφια. Αλλά υπάρχει ένα πολύ νόμιμο παράθυρο που μπορεί να τα δούμε στα ράφια από τα σούπερ μάρκετ. Άραγες, δωρονάδωρο είναι ότι δεν χρειάζεται το νομοσχέδιο. Εδώ λοιπόν επανέρχομαι σε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Βαγγέλη Μπεξή, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, σαν πολίτες, σαν μονάδες, να ορθώσουμε το ανάστημά μας, να βοηθήσουμε το λαό μας, το έθνος μας, τα παιδιά μας, τον εαυτό μας και να έχουμε αντιστάσεις, διότι
όποιος λαός δεν έχει αντιστάσεις είναι κατεστραμμένος. Όποιος έχει αντιστάσεις, έστω και αν είναι αδύναμος, έχει λιγότερες καταστροφές. Και θα το κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε. Και θα το κάνουμε και είναι υπόσχεση και ήδη έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες. Απλά δεν ανακοινώνουμε πράγματα προς τα έξω. Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Γεωργίου. Γι' αυτό θα μιλήσουμε και με τον κύριο Κατσαρό. Θα αναλύσουμε ακόμα περισσότερο με πράγματα. Πρέπει να φύγουμε από το τέρμα. Που θα συστρατευτούμε. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ευρώπη. Θα συστρατευτούμε. Συμβαίνει. Και θέλω να προσέξετε τι λέω, γιατί λέω κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή για Καρποδίνη. Δεν το άκουσα. Θα συστρατευτούμε για να αλλάξουμε ουσιαστικά τα δεδομένα πια. Για δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Και δεν εμπιστευόμαστε άλλο στημένα παιχνίδια. Πάμε να δούμε τώρα τα βιβλία μας και πάλι για να γυρίσουμε στο μεγάλο θέμα, το άλλο μεγάλο θέμα, ευρώ, δολάριο, G, euro, δραχμή. Και εδώ να δείτε τι έχουμε να πούμε. Πάμε να δούμε όμως, γιατί η γνώση πρέπει να διαχέεται. Αυτά που δεν σας δώσανε, τα δίνουμε. Και τα δίνουμε σε πολύ χαμηλές τιμές ακριβώς για να πάει σε όλο τον ελληνικό λαό. Ναυτική τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ να δείτε φωτογραφίες μέσα, πλάνα, σχέδια. Τι δύναμη είχαμε, γι' αυτό κυριαρχούσαμε με την ναυτιλία. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Γεωργίου, όταν χτυπάνε την ναυτιλία, χτυπάνε την πανάρχια ελληνική δύναμη. Μέγα αγοραστική, οικονομική και σε όλα τα επίπεδα. Και τη χτυπάνε την ελληνική ναυτιλία. Βεβαίως και τη χτυπάνε. Πρόσφατα το είδαμε αυτό. Και αν το δούμε και στη συνέχεια. Το ταξίδι του Πειθέα στην άγνωστη Θούλη. Πού φτάσανε. Η Μασσαλία μια ελληνική αποικία. Και είχε γεμίσει ελληνικές, λέει ο Πλάτων. Οι Έλληνες, η Μεσόγειος λέει είναι μια λίμνη και οι Έλληνες είναι σαν τα βατράχια γαντζωμένα στις όχθες της λίμνης. Αυτό ήταν η Μεσόγειος. Και πώς το φτιάξαμε αυτό? Με οικονομική ισχύ. Πώς πήγε ο Πειθέας επάνω? Όλο το δρομολόγιο που δεν αμφισβητείται. Τηλεπικοινωνίες από χιλιόμετρα. Εκατοντάδες χιλιόμετρα επικοινωνούσαν οι προγονείς μας με ειδικά μηχανήματα. Θα τα δούμε μέσα εδώ. Η ελληνική προϊστορία του παγκόσμιου πολιτισμού. Εδώ θα δείτε. Απίστευτα. Ο κώδικας μου, 500 σελίδες. Θα δείτε πώς η μυθολογία είναι κώδικας. Και είναι ιστορία η λεγόμενη μυθολογία. Και όλα αυτά έχουν γίνει. Και όλα αυτά είναι εξαπλώσεις των Ελλήνων πανάρχαιες. Και το ιστορικό μυθιστόρημα Ακτίνος ο Λέσβιος. Όλα. Και τα 5, 45 ευρώ μόνο. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η προσφορά που κάνουμε. Το δεύτερο, η δεύτερη προσφορά μας. Πάμε να τη δούμε. Γιατί εδώ, να το. Ξεκινάω από εδώ. Πυραμίδες στην Ελλάδα. Πυραμίδες στην Ελλάδα. Ίσως κάποιοι πρώτη φορά τα ακούνε. Πυραμίδες στην Ελλάδα. Και πανάρχες. Πριν από την τρίτη χιλιετία. Πού είναι αυτές, τι φωτογραφίες, κατόψεις, όλα. Μηχανική τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ να δείτε πώς δουλεύανε τα μηχανήματα, τι μηχανήματα είχαν, αποδεικνύεται με στοιχεία. Περιπέτεια της τεχνολογίας. Εδώ απ' έξω έχει το αρμόνιο, έτσι, την ύδραυλη, τη δικιά μας, γιατί και αυτό εμείς το φτιάξαμε το αρμόνιο. Οι αρχαίες Ολυμπιονίκες. Χίλια ονόματα και βιογραφικά αρχαίων Ελλήνων Ολυμπιονικών από όλη την Ελλάδα. Έχουμε κατατάξει, ξέρετε, αναπεριοχή της Ελλάδος. Ως χαρή, τι έχουμε στην Αρκαδία, πού έχουμε στην Ηλία, μετά. Πάει στην Κυρηναϊκή. Στην Κυρηναϊκή, τι έχουμε στην Ήπειρο, τι έχουμε στη Ρόδο, τι έχουμε στη Θράκη, τι έχουμε στη Μεγάλη Ελλάδα, καταλάβατε, στην Ιβηρία. Και εδώ είναι όλα τα βιογραφικά τους μέσα, πού νίκησαν, έτσι, σε ποιο αγώνισμα και πότε. Φοβερή έρευνα. Και εδώ άλλο ένα υπέροχο ιστορικό μυθιστόρημα, Φιλοπίνη. Και τα πέντε αυτά, και τα πέντε, και αυτά 45 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαντική γνώση βγάζουμε προς τα έξω. Τηλεφωνείτε και τώρα, φίλες και φίλοι, και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος θα τα δώσουμε όλα μέχρι να εξαντληθούν. Όσες σειρές έχουμε, μέχρι να εξαντληθούν. Και πάμε, κύριε Γεωργίου, στο μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα. Μας λένε λοιπόν. Ευρώ ή δραχμή. Ευρώ ή δραχμή. Και μας έχουν προγραμματίσει σε αυτή τη διάσταση. Ευρώ ή δραχμή. Γιατί, εκτός από την Ελλάδα, τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους, υπάρχουν και δύο άλλες μεγάλες ομάδες αντιμαχόμενες. Οι κερδοσκόποι και οι δανειστές μας. Οι δανειστές μας, διότι βλέπουν, εάν πάμε στη δραχμή, η δραχμοποιημένη οικονομία της Ελλάδος πολύ δύσκολα θα σηκώσει κεφάλι. Και τούτο γιατί. Διότι θα μπούμε με μία δραχμή πολύ υποτιμημένη, μπορεί να φτάσει και τα 1500 δραχμές ένα ευρώ, και στη συνέχεια θα υποτιμάται συνεχώς, διότι το εμπορικό ισοζύγιο μας των εξαγωγών είναι πάντα ελλειμματικό, επειδή έχουμε τουλάχιστον 30% εισαγωγές και 25% περίπου εξαγωγές. Άρα θα αναγκαζόμαστε κάθε τόσο να υποτιμάμε
το νόμισμά μας. Και αυτό δεν το θέλουν. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν να βρουν κάποια λύση. Πρώτη λύση ήταν το ευρωομόλογο. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Δεν το βλέπουμε να προχωράει. Διότι επιμένουν οι Γερμανοί στη λιτότητα και βεβαίως τη θάσευση του πληθωρισμού, να παραμείνει χαμηλά ο πληθωρισμός με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπέρμαχη και τους Γερμανούς. Αυτό δημιουργεί ζημιογόνα αποτελέσματα σε πολλές επιχειρήσεις και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως και στην Ευρώπη. Κύριε τώρα, Γεωργίου, μας έχετε πάρει ένας καταιγισμός. Ως οικονομολόγος, ένας καταιγισμός. Να κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Έρχομαι τώρα στο πιο σημαντικό. Στις εναλλακτικές λύσεις προσπαθούν για να μην βγούμε έξω από το ευρώ. Μισό λεπτό. Να καταλάβουμε πώς φτάσαμε εδώ. Θα σας κάνω εγώ ορισμένες ερωτήσεις. Είναι αλήθεια πως οι εξαγωγές της Ιαπωνίας αγγίζουν το 10%, των Ηνωμένων Πολιτειών το 15% και της Γερμανίας το 40%? Δεν το γνωρίζω, αλλά έτσι, κάπως έτσι. Ακούστε, κάπως έχουμε έτσι, τα στοιχεία. Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή η Γερμανία, αφότου καθιερώθηκε το ευρώ, από τότε που ήταν διαλυμένη ουσιαστικά, δεν είχε κάτι σοβαρό οικονομικό μέγεθος, εκτινάσει τις εξαγωγές της στο 40%. Ωραία. Δεύτερον, σας παρακαλώ για να απαντήσετε, για να βάλουμε και κάποιες που φαντάζομαι είναι και ερωτήσεις τηλεθεατών. Πρέπει να τα γνωρίζουν αυτά. Δεύτερον, είναι αλήθεια ότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν έντονα για την κατάρρευση της Ελλάδας? Πάρα πολύ. Ανησυχούν πάρα πολύ και βγήκαν καινούργια στοιχεία που θέλουν να δέσουν τη δραχμή με το δολάριο. Και θα το πούμε σε λίγο. Βγήκε ο Ομπάμα, δεν βγήκε για να δηλώσει το 2 εβδομάδες. Ακούστε, γιατί μερικά πράγματα τα έχουν κάνει γαργάρα. Μερικά πράγματα δεν τα βγάζουν προς τα έξω, δεν τους δίνουν την δημοσιότητα, διότι εγώ πού θα βγουν? Θα βγουν από συγκεκριμένα κανάλια, από συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Αν αυτοί δεν τα βγάλουν, πώς θα τα μάθει ο κόσμος? Θα βγουν από μορισμένα blogs, θα κυκλοφορήσουν λίγο, άμα δεν αναπαραχθούν, θα βγουν και οι χρήσιμοι ηλίθιοι για να κριτικάρουν, που υπάρχουν πάντοτε, παντού, και θα θάψουν την πληροφορία. Ή θα διαψεύσουν. Ή θα διαψεύσουν. Ή θα πούνε είναι σκευωρία, ή θα πούνε είναι συνωμοσιολογία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που θίγουμε τώρα. Και σας ρωτάω ευθέως, υπάρχει πρόταση, και μάλιστα από ό,τι διαβάζω εδώ, γιατί δεν θα πάρω θέση εγώ προσωπικά. Δεν θα πάρω, γιατί έχω τις επιφυλάξεις μου πάντοτε. Αλλά πρέπει να ρωτήσω αν υπάρχει το ενδεχόμενο. Εδώ γίνεται σαφές σε δημοσιεύματα που υπάρχουν και κυκλοφορούν κατά συρροή στο διαδίκτυο, αλλά δεν έχουν την απαιτούμενη προβολή, ότι η Federal Reserve, η Αμερικάνικη Τράπεζα, έχει ετοιμάσει κείμενο, πρόταση 74.000 λέξεων, 74.000 λέξεων όπως τα ακούτε, που προβλέπει την αντικατάσταση του ευρώ από το δολάριο ως εθνικού νομίσματος στα κράτη που τυχόν βρεθούν εκτός. Όχι μόνο για την Ελλάδα. Προσέξτε εδώ τι γίνεται. Κύριε Γεωργίου, συγκεκριμένα λοιπόν. Επίσης λέει, η Ελλάδα θα υιοθετήσει για 5 χρόνια το αμερικάνικο δολάριο ως de facto εθνικό νόμισμα, και παράλληλα θα υπάρχει νέα δραχμή η οποία δεν θα κυκλοφορεί αλλά θα χρησιμοποιείται στη σύναψη συμφωνιών ΣΟΑΠ μεταξύ Ελλάδος ΣΟΑΠ. Και ΣΟΑΠ, ναι. Και είπα. Και είπα, με αρχική ισοτιμία 30-1. Το αμέρο δεν ήταν... Είναι κάτι άλλο που πάνε να κάνουν, ναι. Με το αμέρο να φτιάξουν ένα νόμισμα της Αμερικής Όδησης Υπήρου. Ναι. Αλλά εδώ μιλάει καθαρά για αμερικάνικο δολάριο. Και λέει 5 χρόνια. Και να συνεχίσω να δώσω την πληροφορία, να μας τη σχολιάσετε, σας παρακαλώ. Ωραία. Και βέβαια έχει δημοσιευτεί και στο περιοδικό Επίκαιρα, που επικαλείται τη μελέτη του Τμήματος Νομισματικής Πολιτικής της Fed. Το πρώτο το αποτέλεσμα μιας τέτοιας μετάβασης από το ευρώ στο δολάριο θα ήταν μια σημαντική υποτίμηση του ευρώ μέχρι και 50%. Ιδιαίτερα αν υπάρξει έξοδος από την Ευρωζώνη και άλλων χωρών. Καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται, σου λέει δηλαδή. Όπως το καταλαβαίνω, θα μας δώσετε μετά τις απαντήσεις, αλλά θέλω να τα θέσω δημοσιογραφικά τα θέματα για να μας δώσετε εσείς να μας πείτε τι γίνεται. Λέει, εάν τυχόν, εγώ ξαναλέω, δεν παίρνω θέση. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός με αυτά. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν κυκλοφορεί ευρέως. Δεν το έχουμε ακούσει από τις τηλεόρασεις, σε όλες αυτές τις κουβέντες που γίνονται για ευρώ, G-Euro κτλ. Και λέει, για 5 χρόνια θα υπάρχει το δολάριο νόμισμα, θα υπάρχει νέα δραχμή, δεν θα κυκλοφορεί η νέα δραχμή, αλλά θα υποτιμηθεί άμεσα το ευρώ, που θα μπορεί να φτάσει και μέχρι το 50%. Και λέει, η δεύτερη επίπτωση θα είναι ότι λόγω της υποτίμησης του ευρώ θα μειωθεί η δολαριακή αξία του ωφελόμενου σε ευρώ ελληνικού χρέους.
όπως αναφέρουν τα επίκαιρα, αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για το εύρος υποτίμησης του ευρώ, το ελληνικό χρέος θα μειωθεί χωρίς να γίνει άλλο κούρεμα. Τα ακούτε τώρα τι λέει. Και χωρίς να δημιουργηθεί πιστωτικό γεγονός. Και τρίτον, η Fed, διαβάζω μέσα από το κείμενο, θα παράσχει χρηματοοικονομική στήριξη στην Ελλάδα παρέχοντας δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. Τέταρτον, η Τράπεζα της Ελλάδος θα προβεί στην έκδοση της νέας δραχμής που, όπως αναφέρεται παραπάνω, θα χρησιμοποιείται για ανταλλαγές συμφωνίες swap. Επίσης, κατά τη διάρκεια της πενταετούς μεταβατικής περίοδου, η Fed θα καλύπτει τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας και τα ελλείμματα του προϋπολογισμού με κεφάλαια που θα έχουν γίνει swap με νέες δραχμές. Τέλος, μετά από 5-9 χρόνια, η μελέτη προβλέπει την κυκλοφορία της νέας δραχμής στην αγορά. Ελεύθερο. Και αυτό, ναι, και αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ μπορούμε να σταματήσουμε. Βέβαια, υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις, τις οποίες θα ακούσουμε από εσάς και να ακούσουμε τα θετικά ή αρνητικά. Αλλά πριν από όλα αυτά, θα τα πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα, θα πούμε με εσάς για να μας πείτε ακριβώς τι γίνεται. Εγώ θα θέσω μία ερώτηση που θα τη θέσω αρχικά προς εσάς, κύριε Γεωργίου, ως οικονομολόγου και με τεράστια πείρα σε πάρα πολλές εταιρείες πολύ μεγάλου εύρους. Να σας πω το εξής. Εγώ δεν σας λέω ότι η Ελλάδα θα υιοθετήσει τη δραχμή, γιατί το δολάριο. Εγώ σας λέω το εξής. Κάνω μία σκέψη. Εάν κάποιοι πολιτικοί στην Ελλάδα καλούσαν για συσκέψεις επ' αυτών την Federal Reserve, την Αμερικάνικη Τράπεζα. Και την φέρναν εδώ. Δεν έχουν εντολή, πώς θα την καλέσουν. Ακούστε με λίγο, κύριε Καρποδίνη, αφήστε με να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Όχι, όχι για να αποδεχτούν ένα γεγονός, αλλά για να συζητήσουν το ενδεχόμενο. Το ενδεχόμενο η Ελλάδα να πάει στο δολάριο. Τι θα συνέβαινε στην Ευρώπη και στην κυρία Μέρκελ και τους Σόιμπλε και γύρω από αυτούς? Νομίζω πανικός, έτσι δεν είναι? Κατάρρευσης. Κοιτάξτε, τώρα βάλατε ναι. το θέμα στην σωστή του διάσταση. Διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μας το αναλύσετε διεξοδικότερα. Κύριε Γεωργίου, χωρίς άλλη κουβέντα σας δίνω άμεσα το λόγο. Τι θα συνέβαινε λοιπόν, επαναλαμβάνω, εάν μόνο ως ενδεχόμενο, μόνο ως ενδεχόμενο, χωρίς να έχεις δεσμευτεί για τίποτα, καλούσες εδώ αυτούς τους ανθρώπους να σου φέρουν το σχέδιο αυτό των 74.000 λέξεων για να υιοθετήσει ή όχι η Ελλάδα το δολάριο, χωρίς να το αποδεχτείς, για να συζητήσεις μόνο τι θα γινόταν στην Ευρώπη? Αυτομάτως, επειδή η οικονομία είναι η ψυχολογία, καταλαβαίνετε, αλλάζουν οι ισορροπίες. Και η Ελλάδα θα είναι πάλι το πειραματόζωο, θα είναι ο μπροστάρης που θα ξεκινήσει ένας πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Έτσι εγώ το βλέπω. Το να πάμε εμείς στο δολάριο, όταν πτωχεύσουμε, είναι δικαίωμα μας. Όποια χώρα πτωχεύσει έχει δικαίωμα να επιλέξει το νόμισμα το οποίο θα εκδώσει η τράπεζά της. Συγγνώμη. Εάν πάμε εκεί, πριν πτωχεύσει δεν μπορεί? Πριν πτωχεύσει πρέπει να. Αν θα πάμε στο δολάριο, πρέπει πριν πτωχεύσει. Να υπάρχουν συνομιλίες, να υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί μισό λεπτό. Θέμα δολάριο έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Μας λένε ότι θα πτωχεύσετε. Μας έχουν φάει ότι θα πτωχεύσετε. Άρα δεν μας πρόχνουν να συνομιλήσουμε για να βρούμε κι εμείς μια λύση. Αλλά δεν είναι εναλλακτική η πρόταση, δηλαδή. Από τη μία πλευρά το λένε αυτό. Από την άλλη έχουμε το G-Euro. Δεν μιλήσαμε για το G-Euro. Μας δίνουν το G-Euro. Με προσέχετε τι λέω τώρα. Μας δίνουν το πάτημα αυτοί λέγοντας διεθνώς ότι εμείς θα πτωχεύσουμε, η Ελλάδα δεν θέλουμε να είσαι στο ευρώ. Μας δίνουν το πάτημα για να συζητήσουμε και με άλλους. Με τη συμπεριφορά τους μας σωθούν. Έτσι δεν είναι? Σε τέτοιες συζητήσεις. Μάλιστα. Μας σωθούν εάν δεν γίνουν βελτιώσεις στις δανειακές συμβάσεις. Και στο μνημόνιο βέβαια, με την έννοια ότι η λιτότητα πρέπει να το καταλάβουν, βουλιάζει τη χώρα, όχι τη δική μας μόνο, όλες τις άλλες. Και εγώ σας λέω, αύριο λοιπόν, υποτιθέμενα, για να το ξαναπώ, γιατί ίσως δεν γίνομαι κατανοητός και στεναχωριέμαι όταν δεν γίνομαι κατανοητός. Πείτε μου. Ξαναλέω. Μία πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, ένα πολιτικό κόμμα, ένας συνασπισμός πολιτικών φορέων ή ακόμα και επιχειρηματίες, γιατί αυτό έγινε με τον Καναδά. Αυτό είναι το δολάριο του Καναδά, όταν επιχειρηματίες από την Ισλανδία ζητήσανε, πήγαν και βρήκαν τον πρόξενο του Καναδά και ζήτησαν και πάει εδώ, κοιτάξτε τούμπες που γίνονται, να αλλάξει το νόμισμα η Ισλανδία και να πάρει το καναδικό δολάριο. Ρωτάω λοιπόν, εάν κάποιος από όλους αυτούς στις επικοινωνία επίσημα, και βεβαίως κάποιοι σοβαροί, και δεν μιλάμε τώρα για αστείες κινήσεις, επίσημα με τη Federal. Είπατε κάτι. Μα εκεί θα φτάσουμε. Ο ίδιο πρωθυπουργός του κράτους που ανέφερε είναι μέσα. Εάν, ξαναλέω, εάν ζητούσαμε από τη Federal Reserve Bank να έρθει στην Ελλάδα για συζητήσεις. Πρακτικά,
αυτό γινόταν 10 και 5 το πρωί της Τρίτης ας πούμε, τι θα γινότανε όταν μαθευότανε στις 12.30 ή 1 το μεσημέρι. Αυτό, στην αυτό, Ευρώπη, μπορείτε να μου πείτε. Στο χρηματιστήριο, να το πούμε. Αυτό έτσι είναι μια ουτοπία, γιατί πιστεύω η Federal Reserve τελευταία στιγμή θα βγει. Δεν πρόκειται να βγει ποτέ. Και αυτά που διαβάσατε απλώς είναι συζητήσεις και ίσως κάτι που έχουν διαρρεύσει από τη Fed. Η Fed είναι η μόνη ιδιωτική κεντρική τράπεζα στον κόσμο. Όλες οι άλλες είναι κρατικές. Ακόμα και η Τράπεζα της Ελλάδος που έχει δώσει τις, στο χρηματιστήριο, έχει εισάγει τις μετοχές της, είναι κρατική τράπεζα, διότι το διοικητικό συμβούλιο είναι, διορίζεται από την κυβέρνηση και κατευθύνει τις περιφερειακές τράπεζες, τις εμπορικές τράπεζες. Άρα η Fed δεν θα έρθει έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι η Fed κάθε φορά που κόβει νόμισμα η Αμερική, οι ιδιοκτήτες της παίρνουν την προμήθεια. Τώρα είναι 1% ή μισό ή παραπάνω. 5-5 προμήθεια. Έρχομαι πάλι στο θέμα το οποίο. Σε αυτό σας παρακαλώ. Ας πούμε λοιπόν ότι έρχονται. Μάλιστα. Τότε εμείς. Όχι ότι έρχονται. Ότι ανακοινώνεται ότι τους προσκαλέσαμε για να έρθουν. Όχι ότι έρχονται. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Ωραία. Αυτό θα πανικοβάλει βεβαίως στην Ευρώπη. Δεν χωράει αμφιβολία. Τι θα συμβεί με το ευρώ. Μας συμφέρει. Με το ευρώ θα πρέπει να προσδιορίσουμε όμως τι δολάριο θα έχουμε στην Ελλάδα. Μην φτάσουμε ακόμα εκεί. Σας παρακαλώ. Είπαμε θα πανικοβάλει τις αγορές. Ναι. Αυτό τι σημαίνει για το ευρώ. Για τη ζημιά μεγάλη. Μπράβο. Τι σημαίνει για τη θέση της Ελλάδας αυτή τη στιγμή που χτυπιέται από παντού. Δεν ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν άλλοι προσδέθηκαν. Εσείς λογικά από όλα αυτά που ακούτε, γιατί φαντάζομαι πως όλοι εμείς έχουμε πλέον γίνει. Απέσυσε ότι η μία θα χρωστάει λιγότερα. Όχι, όχι. Ακούστε, κύριε Μπεξή. Απέσυσε. Και άλλες χώρες κατά το παρελθόν έχουν προσδεθεί στο δολάριο, σημερινό, Παναμά κλπ. Και έχουν πάθει ζημιές. Ναι, γιατί εμείς θα σε άλλο να δούμε για την πατρίδα μας. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει ούτε η Αμερική ούτε η Ευρώπη. Μα την έχουμε δει την έχουμε δει την Αμερική τόσες δεκαετίες πώς αγαπάει την Ελλάδα. Αλλά δεν λέμε αυτό όμως. Τι λέμε. Εγώ σας λέω ένα άλλο πράγμα και δεν γίνομαι ίσως κατανοητός. Να πω τη μαγική λέξη. Μη με αναγκάσεις να την πω. Κάποια στιγμή πρέπει να μπλοφάρεις. Διότι αυτή τη στιγμή παίζεις με τεράστια συμφέροντα. Όταν λοιπόν θα βγάλεις το θέμα προς τα έξω, κύριε Γεωργιού, αφήστε με να ολοκληρώσω. Εκείνη τη στιγμή θα πανικοβάλεις τις αγορές. Εκείνη τη στιγμή θα ξανασκεφτούν το ελληνικό χρέος. Ρωτάω λοιπόν, είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο, ναι ή όχι. Αυτό ρώτησα. Και νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εδώ δεν παίζουμε πόκα. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί να κάνουμε ένα ελιγμό. Αυτοί παίζουν όμως. Μπορούμε να κάνουμε ένα ελιγμό και να καλύψουμε. Αλλά πρέπει να πάρουμε τα δεδομένα. Παίζουν. Δεν έχουμε νεφρά, κύριε Βίξη. Θέλει νεφρά η μπλοφά. Θέλει νεφρά. Για συγγνώμη, θέλει τίποτα άλλο. Τη δραχμή δεν τη συζητούμε καθόλου. Μετά έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ ευρώ γιατί τη δραχμή... και δολαρίων. Και τα δύο νομίσματα είναι σκληρά. Γιατί τη δραχμή όχι. Γιατί πολλοί λένε να γυρίσουμε στη δραχμή. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η δραχμή θα υποτιμάται συνέχεια και όσοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάμε στη δραχμή. Η απόλυτη καταστροφή. Ας μου πούν πότε θα ανακάψει η δραχμοποιημένη οικονομία μας. Η απόλυτη καταστροφή. Σε 5, σε 10, σε 20 χρόνια θα τους φίξω το χέρι. Κανείς δεν ξέρει. Συμφωνούμε απόλυτα. Έτσι, εγώ δεν θέλω να το πω για να μην. Συμφωνώ μαζί σας για να μην πούν καταστροφέα. Εδώ πάρω και εγώ θέση. Πιστεύω ότι ένα σοβαρό οικονομολόγο. Ακόμη και από τους οικονομολόγους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ας επιστρέψουμε στη δραχμή στη χειρότερη των περιπτώσεων, μέσα του δεν το πιστεύει. Διότι την άλλη μέρα δεν μπορεί να φανταστεί κανένας τι μπορεί να συμβεί σε αυτή την έρημη πατρίδα. Δεν θα οργιάσουν οι κερδοσκόποι, ναι ή όχι. Ναι, μα το είπα προηγουμένως. Το είπατε στην αρχή. Βεβαίως ότι αυτό θέλω. Μόνο αλλά θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό για να το καταλάβει και ο κόσμος. Το κάθε νόμισμα έχει δύο υποστάσεις, δύο αξίες. Μία υποκειμενική που είναι η πραγματική και μία αντικειμενική. Τι σημαίνει αντικειμενική? Το νόμισμα είναι ένα αγαθό που θεραπεύει τι? Τις συναλλαγές. Είναι το μέσο των συναλλαγών. Όταν είναι σκληρό το νόμισμα έχει μεγάλη ζήτηση και αν η αξία του είναι ας πούμε 100 φτάνει και 120 και 130 ανάλογα με τη ζήτηση. Η δραχμή δεν έχει καθόλου ζήτηση. Το δολάριο έχει. Το ευρώ έχει. Άρα θα πρέπει να προσδεθούμε σε ένα από τα δύο νομίσματα. Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να το εξετάσουμε προσοχή. Λένε λοιπόν οι της Fed, ξέρω αν είναι αυτοί οι Αμερικάνικες εφημερίδες ή ο Charles Smith, ότι εμείς θα σας βοηθήσουμε στα 5 χρόνια που είπατε προηγουμένως, έτσι, να ανακάμψετε βοηθώντας σας να καθοριστεί, να προσδιοριστεί και οι αγώσεις και να υπογραφούν και αυτές οι συμφωνίες. Α, που μπράβο. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτό. Άρα, είναι τα συμφέροντα μεγάλα που κάθε χώρα τα βλέπει διαφορετικά. Εμείς τους θέλουμε όλους συμμάχους, θέλουμε να μας βοηθήσουν, μπορούμε να κάμψουμε. Σας είπα και την περασμένη φορά ότι το ιδανικές υποχρεώσεις μας τώρα είναι 280 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, συγγνώμη, θα φτάσουμε στα 305-304
στο τέλος του 12 με όλες αυτές τις εκταμιεύσεις που θα γίνουν και από εκεί και πέρα αρχίζει μια ανωδική πορεία της οικονομίας μας όπου θα μπορέσουμε με ένα μπαλονάκι, δηλαδή να πάμε τις δόσεις λίγο πιο πίσω και να μεγαλώσουμε τις άλλες και να κάνουμε refinancing, θα μπορέσουμε να βγούμε, δεν είναι μεγάλο το ποσό. Πρώτον, να χτίσουμε τον παραγωγικό ιστό στον πρωτογενή τομέα, αγροτιά, κτηνοτροφία, και στον τριτογενή τομέα, πολιτισμός, παροχή υπηρεσιών, με το ελληνικό μυαλό το σπουδαίο που έχουμε, έτσι, και από εκεί σιγά σιγά θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Όχι με τη δραχμή, γιατί με τη δραχμή θα μας διαλύσουν. Με το ευρώ και με το δολάριο δεν το κάνουν αυτό, γιατί δεν τους συμβαίνει ισχυρά τα νομίσματα. Δεν υποτιμά το δολάριο, γιατί η Ελλάδα δεν θα έχει το δικαίωμα να εκδώσει δολάρια. Όχι, θα εκδίδει δραχμές, θα τα στέρνει στην Federal Reserve. Η Federal Reserve θα κόβει δολάρια και θα μας δίνει με μια ισοτιμία που πρέπει να τη δούμε. 30% λένε. 30%. Και θέσατε και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, γιατί όλοι αυτοί ουσιαστικά και το επιτόκιο τον ορυκτό μας πλούτο θέλουν. Συμφωνίες θέλουν να κλείσουν. Βέβαια. Συμφωνίες θέλουν να κλείσουν. Όλα τα παιχνίδια γράμματα. Μπράβο. Αλλά εδώ εμείς πρέπει να σταθμίσουμε τα συμφέροντά μας, κυρία Παλικάρα. Πρέπει να δούμε. Έχουμε μια Τουρκία δίπλα μας, η οποία μας απειλεί και μας απειλεί πολύ ισχυρά. Έχουμε το Καστελόριζο, Σαφώς. Αλλά έχουμε δει και από τον κύριο Τοκμακίδη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο της Θεσσαλονίκης, που είχε κάνει 10 ερωτήσεις σχετικά με το χρέος της Ελλάδος. Αν είναι αληθινό και κάνει 10 ερωτήσεις για να... Το αποδεικνύει ότι είναι φανταστικό. Εγώ τώρα θα ήταν ευκαιρία, επειδή έχουμε και τον κύριο Γεωργίου εδώ, να το δείξει, παρακαλώ. Βεβαίως, να μας ανοίξει στην οθόνη η ανάρτηση. Και παρακαλώ, κυρία Παλικάρα, να τα δούμε μαζί. Τις ερωτήσεις αυτές τις έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Τοκμακίδης. Είναι καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έτσι, οι ερωτήσεις είναι αυτές. Μπορούμε ενδεικτικά έτσι να διαβάσουμε μία-δύο. Οι φίλοι που θα μπουν μέσα θα τις δουν και θα καταλάβουν πάρα πολλά. Πώς γίνεται και ενώ το Λουξεμβούργο, η Αγγλία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Δανία, η Αυστρία έχουν μεγαλύτερο ποσοστό χρέους από εμάς, αυτοί να μην χρειάζονται διάσωση, αντίθετα να έρχονται να σώσουν εμάς. Θα πρέπει να το δούμε σε απόλυτους αριθμούς. Εμείς ένα αυτό, να μην απαντήσουμε, να δούμε λίγο τη δεύτερη. Ωραία. Θέλετε να μας διαβάσετε. Πρώτο ερώτημα αυτό. Ναι, διαβάστε μας το δεύτερο. Πώς γίνεται το Αφγανιστάν με περίπου μισό αιώνα συνεχείς πολέμους να έχει μόνο 23% του ΑΕΠ, έλλειμμα δηλαδή του χρέους, τη στιγμή που ξέρουμε ότι ένας πόλεμος μερικών ημερών μπορεί να ξεδινάξει μια χώρα. Το τρίτο παρακαλώ, κυρία Παλικάρα. Πώς γίνεται να χρωστάνε το 69% το Κουβέιτ, 54% το Μπαχρέιν και τα Αραβικά Εμμυράτα 56% τη στιγμή που είναι παγκόσμιοι προμηθευτές πετρελαίου? Είναι λογικότατες ερωτήσεις. Είναι λογικότατες ερωτήσεις. Όλοι χρωστάνε. Βγάζουν και πετρέλαιο και χρωστάνε. Πού χρωστάνε, δεν έχω καταλάβει. Θέλετε να πείτε παρακάτω. Ναι, για να πάμε και παρακάτω. Για διαβάστε μας. Ερώτηση 4. Ναι. Πώς γίνεται στην Ελβετία με 271% χρέος? Πόσο είπατε? 271% χρέος. Ελβετία, κύριε Γεωργίου. Πρέπει να είχαν πέσει οι Άλπες κάτω. Μισό λεπτό. Καθίστε, γιατί θα τρελαθούμε εδώ πέρα. 271% χρέος η Ελβετία. Ρωτήστε γιατί ο Χίτλερ δεν επετέθη στην Ελβετία. Αφήστε την Ελβετία. Η Ελβετία είναι μια μεγάλη τράπεζα δική του που την ελέγχουν όπως θέλουν. Για συνεχίστε. Ξεχάστε την Ελβετία. Μια απλή καθαρίστρια σε νοσοκομείο να πληρώνεται με 2.000 ευρώ μισθό. Μάλιστα. Όσα έπαιρνε την ίδια στιγμή στα βρώμικα καρβουνοεργοστάσια της ΔΕΗ. Ένα υψηλόβαθμο τεχνικό ανώτερη στάθμη εκπαίδευση, ενταγμένο στα ευρυβαρέα ανθιγυνά με 25 χρόνια προϋπηρεσία. Απίστευτο. Το πέμπτο. Πώς γίνεται η Νορβηγία με 143% χρέος να μην έχει πρόβλημα και να μην χρειάζεται διάσωση περικοπές? Φοβερό. 143%. Και τώρα που η Κύπρος πάει να βγάλει τα πετρέλαια. Τώρα λένε θα δανειστούν, λέγε. Χρωστάνε και αυτοί, λέει τώρα. Απίστευτο. Δείτε και την επόμενη που έχει τους αριθμούς, είναι σημαντική. Σε ποια? Η έκτη, ναι. Γιατί οι παγκόσμιοι δανειστές δεν ανησυχούν μήπως χάσουν τα 13,5-3 που χρωστάνε οι ΗΠΑ και τα 2-3 που χρωστάει το Λουξεμβούργο, τα 9-3 που χρωστάει η Αγγλία κτλ. Αλλά ανησυχούν για το 0,5-3 που χρωστάμε εμείς. Αυτό είναι το πιο αποκαλυπτικό από όλα. Σας ακούμε τώρα. Πάνω σε αυτά, κύριε Γεωργίου. Δεν είναι αποκαλυπτικό. Αν πάρουμε τους απόλυτους αριθμούς, δηλαδή εμείς χρωστάμε 260 και πάρουμε ποσοστά. Περιμένετε. Ναι. Δεν θα με τρελάνετε τώρα. Εμείς χρωστάμε 0,5-3. Όπως λέει εδώ. Εμείς λιγότερο ακόμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρωστάνε 13,5-3. Ναι, αλλά έχει παραγωγική διαδικασία η Αμερική που εμείς δεν έχουμε. Αλλά τώρα χρωστάνε όμως 13,5. Όλοι χρωστάνε σε όλους. Και η Αμερική πάρα πολύ. Αυτό, κύριε. Σε Κίνα. Άρα Κίνα, φτάσατε στο μαγικό συμπέρασμα τώρα. Στην τελευταία ερώτηση πήγε κατευθείαν. Στο τελευταίο. Πώς χρωστάνε όλοι σε όλους, δεν το καταλάβαινα. Είναι το διεθνές.
Αυτό είναι. Εμπόριο αυτό. Αυτό είναι. Μισό λεπτάκι. Είναι. Δηλαδή μας λέτε τώρα ότι αν εμείς είχαμε παραγωγική διαδικασία ή αξιοποίηση. Που τη διαλύσαμε. Ακριβώς. Θα είχαμε περάσει σε άλλο στάτους. Άρα κάποιοι ευθύνονται εδώ. Υπάρχουν φοβερές ευθύνες. Μας οδηγήσαν εκεί. Έτσι. Μας οδηγήσαν να έχουμε ελληνικό τραπέζι το 85% εισαγόμενα. Πόσο είπατε κύριε? Το 85% από ό,τι λένε επίσημες. Λάδια από τη Γερμανία εισάγουμε. Από αυτά που τρώμε είναι εισαγόμενα. Εγώ πιστεύω μας οδηγήσαν σαν αρνιά στη σφαγή. Είναι έτσι κύριε Κατσαρέ? Ακριβώς, ακριβώς. Μας λέτε λίγο τους αριθμούς ως τέος πρόεδρος του ΕΦΕΤ. Και ευχόμαστε στο μέλλον να μπορέσουμε να σας κάνουμε νέο μεγάλο πρόεδρο, όχι μόνο του ΕΦΕΤ. Και άλλο ΕΦΕΤ. Το ζούμε όλοι όταν πάει η αδίποτε νοικοκυρά στη λαϊκή αγορά. Βλέπει πατάτες από την Αίγυπτο, βλέπει ντομάτες από την Ολλανδία, βλέπει αγκουράκια, κρεμμύδια από τα Σκόπια, βλέπει ένα σωρό φρούτα και λαχανικά από την Τουρκία. Και τελικά εμείς τι παράγουμε? Δεν παράγουμε τίποτα, ούτε καν γεωργικά. Πότε άρχισε αυτό, κύριε Κατσάρε? Το τραγικό που συνέβη στην Ελλάδα είναι να κάνουμε εισαγωγή λαδιού από τη Γερμανία. Πώς? Το έχουμε ξαναπεί εδώ στην Ελλάδα. Και τελικά κάναμε εισαγωγή, αν είναι δυνατόν. Και όμως δεν είναι έτσι όπως τα λέτε ακριβώς με την έννοια πια. Είναι χειρότερα ακόμα. Όχι, είναι και καλύτερα. Έλληνες παραγωγοί σε όλη την Ελλάδα, γνωρίζω πολύ καλά, τα λέμε εδώ με τον Βαγγέλη. Επιτίθενται, δεν βοηθούνται. Επισήμως, επιτίθενται στην αγορά και με τιμές και με αγνά προϊόντα. Ο κόσμος το έχει πάρει χαμπάρι και λειτουργούν δυνατά. Γίνονται κάποιες εκθέσεις, γίνονται προσπάθειες απανταχού της Ελλάδος. Και εκεί εμείς ως εκπομπή και ως πρόσωπα το στηρίζουμε. Αυτό και θα το στηρίξουμε αυτό. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα αυτό. Λάδια από την Κρήτη, από την Ελλάδια, παξιμάδια, τα πάντα. Τι θέλουν να μας πούνε τώρα? Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Πότε ξεκίνησε αυτή η αλλαγή, αν μπορείτε να μας πείτε, ούτως ώστε τα εισαγόμενα να είναι περισσότερα από αυτά που παράγουμε? Πότε περίπου μπορούμε να τοποθετήσουμε? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο Γιώργης θα απαντήσει πιο σωστά, αλλά από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Τα τελευταία 15 χρόνια. Σταμάτησε η παραγωγή. Τότε που παίρναμε τις επιδοτήσεις, μας είχαν ρίξει στον ύπνο, παίρναμε τις επιδοτήσεις, περνούσαμε καλά. Ζούσαμε μπαρμπουτάκι στο καφενείο, τζιπάκια. Τα τζιπάκια, τα μπουζούκια, τις διακοπές, διακοποδάνια, ορτοδάνια, δεν τα είχα πει πουθενά. Λοιπόν, εγώ είπα κάποια στιγμή ότι οι επιδοτήσεις που πήραμε ήταν ένα όπιο για να κοιμηθεί ο λαός. Κύριε Τσούκαλη, ήταν το τυράκι που από κάτω ήταν η φάκα και δεν την είδαμε. Φάγαμε το τυράκι. Έτσι ακριβώς. Τις άρκες μας φάγαμε. Ο αγρότης από το Ρήμα γνωρίζω, που ήξερε πώς να καλύπτει, πήγε στο Ρήμα νομίζω. Και μετά έκατσε εκεί που έκατσε. Θα πρέπει απλά οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τους ειδικούς τομείς πλέον, οι πατριώτες, οι άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο τους, αγαπάνε τον συνέλληνα, τον συνάνθρωπο γενικότερα, αλλά πρώτα τον άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει εδώ, που έχει ποτίσει αυτό το χώμα με αίμα, έχει θυσιαστεί πρώτα αυτό και μετά τους υπολείπους ανθρώπους, γιατί ο ανθρωπισμός είναι το κυρίαρχο στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού. Αλλά ο ανθρωπισμός δεν πρέπει να είναι μονοπλευρός. Έτσι, δεν μπορεί να είναι προς τη μία πλευρά. Έτσι. Και οι άνθρωποι οι διπλανοί μας, οι οποίοι πεθαίνουν, λιμοκτονούν, να τους αφήνουμε για να κοιτάξουμε να σώσουμε τους υπολείπους, θα τους σώσουμε για αυτούς, αλλά πρώτα σώσουμε τους εαυτούς μας και τον διπλανό μας, για να στηρίξουμε γερά το κράτος μας, ούτως ώστε να μπορέσει στην συνέχεια να βοηθήσει και άλλους. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να καθίσουν που έχουν συγκεκριμένες ιδέες, που έχουν γνώσεις, να καθίσουν να δούμε τι μπορούμε όλοι μαζί να αλλάξουμε σε αυτό το σάπιο καθεστώς. Πέρα από κομματικές ταυτότητες, οι οποίες έχουν τελειώσει. Αυτά είναι δεινοσαυρικά σχήματα του παρελθόντος. Τελειώσανε, σβήσανε. Ακούμε τώρα εκλογές και γελάμε. Ουσιαστικά οι άνθρωποι που καταλαβαίνουμε, γιατί ξέρουμε πώς παίζονται όλα τα παιχνίδια. Να καθίσουμε λοιπόν να δούμε ουσιαστικά τι μπορούμε να κάνουμε. Πέρα, επαναλαμβάνω, από τις κομματικές ταυτότητες. Να δούμε τον Έλληνα. Να καταλάβουμε, δεν με αφορά εμένα τι ψηφίζει ο κ. Κατσαρός. Εμένα με αφορά το ότι ο κ. Κατσαρός είναι ένας καταξιωμένος επιστήμονας και έχει διάθεση να προσφέρει. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Να σταματήσουν οι αφισοκολλητές, οι άνθρωποι που τρέχουν πίσω από τον βουλευτή και από τον υπουργό για να πάρουν τη θεσούλα. Κάποτε είπα πριν από πολλά χρόνια ότι πρέπει να για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Και δέχτηκα πειρά. Είπα ότι κάποιοι είναι τεμπέληδες, τα έχουμε ζήσει. Να είναι σε υπηρεσίες και να μην ξέρουν σε ποια υπηρεσία είναι. Πάλι όχι ολιστικές ευθύνες. Όσοι οργανισμοί άχρηστοι είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια να υπάρχουν. Που δεν έχουν αντικείμενο. Αυτοί που τα βγάζουν τώρα δεν τα ξέρανε πριν, κύριε Τσουγάλη.
Εγώ ξέρετε τι θέλω να πω. Αποχρωματοποίηση. Σίγουρα θα γίνει και σίγουρα, γιατί πάντα υπήρχε το βόλεμα από την πλευρά των ψηφοφόρων και από τους βουλευτές το να έχουμε το πελατολόγιο να τους βολέψουμε για να μας ξαναψηφίσουν. Το μήνυμα είναι πρέπει να σταματήσουν αυτά κάποια στιγμή. Να μείνουν στο δημόσιο αυτοί οι οποίοι αξίζουν, αυτοί οι οποίοι προσφέρουν, να αναπτυχθεί ιδιωτική πρωτοβουλία, να βάλουμε τα κεφάλια όλοι κάτω να δουλέψουμε και να ξεχάσουμε ότι ο ένας είναι κόκκινος και ο άλλος κίτρινος και ο άλλος πράσινος. Έτσι. Είμαστε όλοι Έλληνες. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα μας. Κύριε Κατσαρέ, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Όχι μόνο αποκαλυπτικά, αλλά... Σε κάποια άλλη τηλεόραση, σε κάποια άλλη εκπομπή, τα έχετε πει τόσο ανοιχτά? Σε κάποια... Όχι, αλλά είναι γεγονός ότι... Σας δώσαν τον αέρα για να τα πείτε. Πρέπει να ακούγονται. Κοιτάξτε, τα διάφορα κανάλια έχουν και δικές πολιτικές. Τουλάχιστον πάλι αυτή η εκπομπή δεν δεσμεύεται και μπορούμε και μιλάμε ελεύθερα. Και ευχαριστούμε και τη δική σου καναλιού. Γι' αυτό και είμαστε όλοι εδώ παρόντες, αλλά χρειάζεται μια συστηματική και αντικειμενική ενημέρωση του κόσμου για πολλά θέματα, όπως τις οικονομίες που ανέφερε ο κ. Γεωργίου. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να τα πούμε επιτέλους κάποια στιγμή, τα αυτονόητα, αυτά τα οποία είναι τα λογικά. Δηλαδή, τι πιο λογικό από το οι αρμόδιοι άνθρωποι που έχουν προσφέρει ένα έργο και βοηθάνε να πάει μπροστά το πράγμα, να μπαίνουν σε θέσεις κλειδιά για να προχωρούν τις υποθέσεις. Βλέπετε, η ΑΟΣ, για παράδειγμα, τόσα χρόνια ακούσαμε τον υφυπουργό που υπήρχε, τον κύριο Μανιάτη. Θα κάνουμε ΑΟΣ, θα κάνουμε. Το ακούσατε, είχε βγει, έτρεχε μετά την εκπομπή πάλι, όταν κάναμε την εκπομπή. Κυρία Παλικάρη, οπότε όταν βγάλαμε το θέμα, βγήκε να κάνει δηλώσεις μετά. Όταν εδώ είχαμε το Προεδρείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υδρογων Ανθράκων, οι εκπληκτικοί αυτοί άνθρωποι, άλλοι μοναδικοί επιστήμονες, οι οποίοι λένε εμείς πήγαμε για να προσφέρουμε και τους να βοηθήσουμε να βγουν οι ελληνικοί υδρογονάνθρακες με χάρτες, με... Ναι, αλλά είπανε δεν θέλουμε λεφτά, δεν θέλουμε αμοιβή. Κάνανε αυτό το λάθος, κύριε Γαλλή. Δεν θέλουμε αμοιβή και σου λέει πώς θα γίνει. Είπε να έρθουμε ως σύμβουλοι αρχικά δωρεάν. Ναι. Αρχικά, το προσέχετε. Και μιλάμε για τον κύριο Κολοφάγο εδώ. Μιλάμε για ονόματα, για τον κύριο Καρκούλια, τον κύριο Καρκούλια, τον κύριο Πορτοκαλάκη. Ανθρώπους που έχουν άνω των 25-30 ετών εμπειρία στους υδρογονάνθρακες και με χάρτες και κατατοπισμένες λίμνες να βοηθήσουμε, να βγάλουμε, να σπρώξουμε, να χειριχτεί η ΑΟΣ. Πούντι η ΑΟΣ, την μόλις είδατε? Μόλις είπανε αμεστή, λέει περαστές. Την είδατε την ΑΟΣ? Πούντι η χάραξη της ΑΟΣ? Λοιπόν, αυτός ο οποίος θα χαράξει την ΑΟΣ, αυτός θα έχει και την εμπιστοσύνη μας. Και αν δεν υπάρχει, θα το δημιουργήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους σήμερα για την παρουσία σας. Κύριε Τσούκαλη, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και να πούμε συνέχεια. Να πούμε και να κάνουμε πρώτα αυτήν την διαδικασία. Αυτός ο έρμος ο τόπος πρέπει κάποτε την πολιτιστική κληρονομιά να την έχει εδώ στον τόπο του και όχι στα ξένα μουσεία. Μάλλον, λάθος, στα ξένα μουσεία να πάνε για επισκέπτες οι αρχαιότητες, να φέρουμε συνάλλαγμα αυτό που έχω προτείνει. Λοιπόν, αλλά να ανήκουν στο έθνος μας, στην πατρίδα μας. Έτσι. Και προς τα εκεί θα αγωνιστούμε. Να καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε και να παράγουμε όλο το δυνατόν τα ωραιότερα και υγιεινότερα προϊόντα που διαθέτουμε. Και τα έχουμε. Και τα έχουμε. Από αρχαιοτά τον χρόνο. Και το Σάββατο στην ομιλία, 7 η ώρα το απόγευμα, εκεί έχουμε να πούμε στον κόσμο, με ελεύθερη είσοδο φίλες και φίλοι, Δωδώνης 36. Ελάτε, θα πούμε ακόμα περισσότερα για τον κώδικα του Μετάριους. Κύριε Βαρελά, ευχαριστούμε. Όλα έρχονται στο φως σιγά σιγά, τα βλέπουμε. Και θα βάλω χρόνο να έχουμε. Δύο μισή ώρες δεν μας φτάνουν πια. Τι να φτάσουν. Δύο μισή ώρες δεν μας φτάνουν. Κύριε Γεωργίου. Ελλάς σημαίνει το καλύτερο οικόπεδο. Όλοι μιλούν για μας. Για ποιο λόγο? Διότι έχουμε πλούτο μεγάλο και ορυκτό και υποθαλάσσιο. Και αυτά θα τα προχωρήσουμε. Να το λάβουν μέσα. Και θέλω το Σάββατο στην ομιλία να είσαστε και εσείς, ούτως ώστε να πούμε και άλλα πράγματα για το πολύ σημαντικό αυτό κομμάτι ευρώ, δραχμή, δολάριο. Κύριε Καρποδίνη, να είστε καλά. Επειδή είναι το οικόπεδο ακριβό και κόστησε, του ρίξαν την τιμή για να το πάρουν φτηνά. Άστε. Αλλά εμείς περπατάμε σε κλείνει, κλείνει ο χρόνο, κλείνει το κύκλωμα. Δεν προλαβαίνουμε. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Παλικάρα, καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή από κοντά κάθε εβδομάδα 12 με 2. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.